δημιουργική του επίκεισης περιοδίου. Νομίζω πως είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με την ψηφιακή διατροφή και το πώς έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να συσχετίσουμε τις επιδράσεις της με τα χρόνια νοσήματα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής και πώς αυτή αναπτύχθηκε. Λέγοντας μεσογειακή διατροφή, η βασική πληροφορία είναι πως ουσιαστικά αποτελεί τη διατροφή των λαών της ευρύτερης Μεσογείου. Ξεκινώντας την επίδρασή τους μεταξύ τους οι λαοί, άρχισαν σιγά σιγά να φτιάχνουν ένα συνοθήρευμα τρόπων μαγειρέματος, συνδυασμών τροφίμων και χρήση μπαχαρικών. Αυτά ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά κατά τους αρχαίους χρόνους. Η κυρίαρχη τροφή ήταν το κρέας και το ψάρι. Το κρέας λόγω του ότι το κυνήγι ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένο και το ψάρι, η κατανάλωση ψαριού, λόγω του ότι όλες οι μεσογειακές χώρες έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Με τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου άρχισε σιγά σιγά να επηρεάζεται, η πρώτη εικόνα που πήραμε ήταν ότι σιγά σιγά άρχισε να επηρεάζεται η μακεδονική κουζίνα. Όσο λοιπόν επεκτηνόντουσαν οι εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η μακεδονική κουζίνα άρχισε να αποκτά χαρακτηριστικά τόσο στη χρήση διαφορετικών μπαχαρικών, όσο και στη χρήση διαφορετικών τρόπων μαγειρέματος, που δεν ήταν ευρέως διαδεδομένοι στον ελλαδικό χώρο τότε. Οι επιρροές των Βυζαντινών χρόνων κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην ευρύτερη περιοχή ήταν δεδομένες, καθότι το εμπόριο ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο, η ανταλλαγή εμπορευμάτων, τροφίμων και άλλων σιτηρών, κρασιού, λαδιού και όλα αυτά ήταν ευρέως διαδεδομένες. Και άλλο ένα χαρακτηριστικό το οποίο παρατηρήθηκε ήταν πως οι πειρατείες βοήθησαν στο να αναμειχθούν συστατικά από διαφορετικές χώρες της Μεσογείου. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να δούμε τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής. Θεωρώ ότι όλοι πάνω κάτω έχετε ακούσει κάποια στιγμή για τη γνωστή πυραμίδα μεσογειακής διατροφής, για το πόσο καλό είναι να ακολουθούμε τις συστάσεις της και όλα αυτά. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα χαρακτηριστικά, ξεκινώντας από τη βάση της μεσογειακής διατροφής, που ουσιαστικά αποτελείται από τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε μη επεξεργασμένους υδατάνθρακες, δηλαδή σε τρόφιμα πολικής άλεσης, σε συνδυασμό με αυξημένη περιεκτικότητα φυτικών ινών. Τέτοια τρόφιμα είναι χαρακτηριστικά στη Μεσόγειο το ψωμί, το καλαμπόκι, τα ζυμαρικά, το πληγούρι, τα δημητριακά, η πατάτα, τα όσπρια και τα λαχανικά. Επίσης, πλούσια κατανάλωση στη μεσογειακή διατροφή έχουν τα φρούτα και τα λαχανικά. Θα δείτε ότι σε κάποιες από τις διαφάνειες έχουμε και τις μερίδες που συστήνει η μεσογειακή διατροφή, όπως αυτή είχε αρχικά τροποποιηθεί. Έτσι λοιπόν, στη βάση της πυραμίδας εξακολουθούν να υπάρχουν τα φρούτα και τα λαχανικά με 5 έως 6 μερίδες την ημέρα. Θα το συζητήσουμε αυτό λίγο παρακάτω. Άλλο ένα χαρακτηριστικό, και ίσως το βασικότερο χαρακτηριστικό της μεσογειακής διατροφής, είναι ότι η μεσογειακή διατροφή δεν αποτελεί μία διατροφή χαμηλή σε λιπαρά. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των λιπαρών προέρχονται από το ελαιόλαδο. Τα μονακόλαστα λιπαρά οξέα που περιέχονται στο ελαιόλαδο αποτελούν το 15-20% της ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης των ημερήσεων θερμίδων δηλαδή. Εκτός από αυτό, πλούσια είναι και στα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία περιέχονται στα ψάρια και τους καρπούς και η σύστασή της είναι 10-15% της ενεργειακής πρόσληψης καθημερινά, ενώ τα κορεσμένα λιπαρά οξέα, τα οποία περιέχονται στα κρεατικά κυρίως και στα γαλακτοκομικά, αποτελούν μόνο το 10% της ημερήσιας πρόσληψης. Η συνολική κατανάλωση λίπους στη μεσογειακή διατροφή είναι 30-40%, δηλαδή είναι περίπου λίγο κάτω από τη μέση. Άρα, οι μισές περίπου από τις ημερήσιες θερμίδες σε ένα διαιτολόγιο μεσογειακής διατροφής προέρχονται από μονακόρεστα λιπαρά και πολυακόρεστα λιπαρά, δηλαδή από ελαιόλαδο, ψάρια και ξηρούς καρπούς. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά διαφορετικό από την δυτική τύπου διατροφή που ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, αν σκεφτεί κανείς ότι σε ένα δυτικού τύπου διαιτολόγιο η σύσταση σε λιπαρά είναι το πολύ μέχρι 25-30%. Άλλο ένα από τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής είναι και τα γαλακτοκομικά. Τα γαλακτοκομικά στην πυραμίδα θα δούμε και παρακάτω ότι έχουν μέτρια κατανάλωση. Τα ψάρια και τα πουλερικά είναι κυρίως η πηγή πρωτεΐνης που χρησιμοποιείται. Τα ψάρια είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, άρα είναι αρκετά
διαδεδομένα στη μεσογειακή πυραμίδα, ενώ αντίστοιχα τα πουλερικά έχουν μικρότερη συχνότητα κατανάλωσης. Το κόκκινο κρέας είναι στην κορυφή της πυραμίδας. Η κατανάλωσή του συνίσταται σε μία φορά την εβδομάδα. Θα το δούμε σχηματικά και πιο κάτω και θα το συζητήσουμε αρκετά. Επίσης, όλα τα εξερευνασμένα ζωικά λιπαρά, όπως είναι οι κρέβες, οι σάλτσες, το βούτυρο και όλα τα σύνθετα υλικά, έχουν θέση στην μεσογειακή πυραμίδα στην κορυφή, δηλαδή με την αραιότερη συχνότητα κατανάλωσης. Επίσης, χαρακτηριστικό της μεσογειακής πυραμίδας είναι η κατανάλωση κόκκινου κρασιού. Η σύσταση είναι 1-2 μερίδες ανά ημέρα, αλλά κυρίως αυτό που πρέπει να προσέξουμε και να σκεφτούμε λίγο πιο σωστά, να σκεφτούμε μάλλον λίγο καλύτερα, είναι ότι η μεσογειακή διατροφή δεν αποτελεί απλά 5 συστάσεις να τρώτε 3 φορές την εβδομάδα ψάρι, 2 φορές την εβδομάδα κοτόπουλο. Αποτελεί γενικότερο τρόπο ζωής. Και όλα τα προηγούμενα χρόνια στην ιστορία μας, καταλαβαίνουμε και ανακαλύπτουμε ότι η μεσογειακού τύπου δίαιτα είναι ένας τρόπος ζωής που συνδυάζει παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες της περιοχής και κοινωνικές συνήθειες. Γι' αυτό θα δούμε παρακάτω στην πυραμίδα ότι στη βάση της εξίσου έχουμε την τακτική σωματική δραστηριότητα, την επαρκή ανάπαυση αλλά και τη συντροφικότητα, δηλαδή την κοινωνικότητα μεταξύ των ανθρώπων, το οποίο είναι κύριο χαρακτηριστικό των λαών της Μεσογείου. Όλα αυτά που είπαμε νομίζω πως μπορούμε να τα δούμε στην επόμενη πυραμίδα. Εδώ είναι η τελευταία έκδοσή της το 2010 και πώς αυτή έχουμε καταφέρει να την αναλύσουμε σε σχέση με τη συχνότητα κατανάλωσης. Περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία μόλις είπαμε. Πάμε λίγο να δούμε πιο συγκεκριμένα. Η συχνότητα, να επισημάνω ότι ξεκινά αντίστροφα, δηλαδή στη βάση της πυραμίδας είναι η μεγαλύτερη συχνότητα κατανάλωσης, ενώ στην κορυφή η μικρότερη συχνότητα κατανάλωσης. Αυτό που μόλις προείπαμε για την τακτική σωματική δραστηριότητα, την επαρκή ανάπαυση και τη συντροφικότητα, βλέπετε πως είναι οι κοινωνικές συνήθειες που πρέπει να αναπτύσσονται ή που έχουμε σαν παράδειγμα στους λαούς της Μεσογείου. Εκτός από αυτό, αν δούμε στο δεξί σκέλος της πυραμίδας, θα δούμε ότι η βιοποικιλία, η εποχικότητα και η χρήση παραδοσιακών, τοπικών και μη επεξεργασμένων τροφίμων είναι επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά της μεσογειακής πυραμίδας. Μία λεπτομέρεια η οποία προσθέθηκε τα τελευταία χρόνια είναι η κατανάλωση, η αυξημένη κατανάλωση νερού, αλλά και όλων των αυτεψημάτων που προέρχονται από βότανα όλων των περιοχών της Μεσογείου. Ξεκινώντας τώρα με τα τρόφιμα, στην αριστερή κάθε την μπάρα βλέπετε ότι σε κάθε κύριο γεύμα, καθημερινά και εβδομαδιαία, έτσι είναι ομαδοποιημένες οι συχνότητες, σε κάθε κύριο γεύμα λοιπόν θα πρέπει να περιέχονται 1-2 μικρομερίδες, αυτό που εννοούμε και έχουμε γνωρίσει σαν μικρομερίδες, είναι μικρότερο από την τυπική μερίδα εστιατορίου που εμείς έχουμε στο μυαλό μας, που ουσιαστικά μία μικρομερίδα αποτελεί περίπου το 1/3 με το 1/2 της κανονικής μερίδας. Οπότε, σε κάθε κύριο γεύμα θα πρέπει να καταναλώνονται βάσει της μεσογειακής διατροφής 1-2 μικρομερίδες φρούτων και λαχανικών, σε κάθε όμως κύριο γεύμα. Άρα στο σύνολο της ημέρας ίσως θα πρέπει να καταναλώνονται τουλάχιστον 5-6 μικρομερίδες όπως προαναφέραμε. Καλό θα είναι τα φρούτα και τα λαχανικά να έχουν ποικιλία στο χρώμα και στη σύστασή τους. Από την άλλη πλευρά της πυραμίδας βλέπουμε ότι το ελαιόλαδο αποτελεί βάση της μεσογειακής διατροφής, άρα θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε γεύμα μας. Το ψωμί, τα ζυμαρικά και όλα τα υπόλοιπα δημητριακά θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν σε κάθε κύριο γεύμα κατά προτίμηση, χωρίς ιδιαίτερη υπεξεργασία ολικής άρεσης, ενώ αντίστοιχα, όσο προχωράμε προς τα πάνω, βλέπουμε πως καθημερινά θα πρέπει να καταναλώνονται τουλάχιστον 1-2 μικρομερίδες ξηρή καρπή, σπόροι και ελιές, χαρακτηριστικό της μεσογειακής καλλιέργειας, όπως επίσης και υπόλοιπα μπαχαρικά με μειωμένη κατανάλωση αλατιού. Επίσης, καθημερινά θα πρέπει βάσει της μεσογειακής πυραμίδας να καταναλώνονται 2 μικρομερίδες γαλακτοκομικών. Εδώ η τελευταία σύσταση που έχει μπει είναι πως κατά προτίμηση θα θέλαμε να είναι χαμηλών λιπαρών, για να έχουμε μικρότερη συγκέντρωση σε κορεσμένα λιπαρά οξέα. Ενώ σε εβδομαδιαία βάση θα πρέπει να καταναλώνονται 2, το πολύ μέχρι 2 μικρομερίδες άσπρο κρέας, ουσιαστικά κοτόπουλο. Ενώ ψάρια και θαλασσινά θα πρέπει να καταναλώνονται πιο συχνά και σε μεγαλύτερες ποσότητες. Αντίστοιχα εδώ, τα αυγά θα πρέπει να έχουν συμμετοχή μέχρι 4 μικρομερίδες ανά εβδομάδα, ενώ τα όσπρια θα πρέπει να καταναλώνονται τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα. Ανεβαίνοντας κι άλλο στην μεσογειακή πυραμίδα, η συχνότητα κατανάλωσης μικραίνει.
Οι πατάτες θα πρέπει να έχουν εβδομαδιαία κατανάλωση, το πολύ μέχρι 3 μικρομερίδες εβδομαδιαία, ενώ το κόκκινο κρέας είναι μόνο μέχρι 2 μικρομερίδες μία φορά την εβδομάδα. Και αντίστοιχα όλα τα παράγωγα, τα κρέατα, τα παρασκευάσματα, αυτό που εννοούμε οτιδήποτε αποτελείται από κόκκινο κρέας. Στην κορυφή της πυραμίδας αυτό που βλέπουμε είναι τα γλυκά, τα οποία ουσιαστικά δεν περιγράφονται με τη σημερινή μορφή που εμείς έχουμε στο νου μας σαν επεξεργασμένα στις νωρίτερες μελέτες σε σχέση με τις μεσογειακές συνήθειες. Άρα πρέπει να καταναλώνονται μία και όχι απαραίτητα φορά την εβδομάδα όσον αφορά τα σύνθετα παρασκευασμένα γλυκά που έχουν σοκολάτα, βούτυρο, κρέμες και όλα τα υπόλοιπα συστατικά που τα κάνουν έτσι, περισσότερο επεξεργασμένα. Ιδιαίτερη σημασία στη μεσογειακή διατροφή επίσης παίζει και η κατανάλωση του κρασιού. Δεν μιλάμε γενικότερα για το αλκοόλ, μιλάμε συγκεκριμένα για το κρασί. Αυτό έχει παρατηρηθεί προς το παρόν. Δεν έχουμε βρει ακόμα την επίδραση των υπόλοιπων αλκοολούχων ποτών. Για το κρασί όμως και τα προϊόντα του κρασιού φαίνεται πως η κατανάλωση θα πρέπει να είναι μέτρια, ουσιαστικά για τους άνδρες μέχρι 2 μερίδες την ημέρα. Όταν μιλάμε σε μερίδα για το αλκοόλ, μιλάμε συγκεκριμένα για το κρασί σε 120 ml, που ουσιαστικά είναι ένα μικρό ποτήρι. Και για τις γυναίκες αντίστοιχα, μέχρι μία μερίδα την ημέρα, προαιρετικά, ανάλογα με τις συνήθειές τους. Αυτή λοιπόν είναι η περιγραφή της μεσογειακής πυραμίδας και πάνω σε αυτή θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε την επίδραση των τροφίμων στα χρόνια νοσήματα. Πάμε όμως σιγά σιγά να δούμε τι είναι τα χρόνια νοσήματα. Τα χρόνια νοσήματα είναι νοσήματα φθοράς. Αναπτύσσονται και εμφανίζονται συνήθως, αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, στη μέση ηλικία και πάνω. Δεν έχουμε ακόμα ακριβή στοιχεία για τον επικολασμό, για τη συχνότητα εμφάνιση των χρόνων νοσημάτων σε ηλικίες όπως είναι η εφηβεία. Τα νοσήματα φθοράς έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα περισσότερα τα τελευταία χρόνια, είτε γιατί τα μελετούμε και τα ψάχνουμε περισσότερο, είτε γιατί ο πληθυσμός μας αρχίζει να γυρνάει περισσότερο. Όσο μειώνονται οι γεννήσεις, σίγουρα όλες οι ιατρικές υπηρεσίες οδηγούνται στην καλύτερη φαρμακευτική ή μη φαρμακευτική υποστήριξη των ασθενών που εμφανίζονται χρόνια νοσήματα. Τα χρόνια νοσήματα λοιπόν συνήθως μπλέκουν περισσότερο από ένα οργανικά συστήματα του οργανισμού. Δηλαδή έχουν κλινικές προεκτάσεις και κλινικά συμπτώματα από περισσότερα από ένα οργανικά συστήματα. Τη μερίδα του λέοντος εδώ κατέχουν τα καρδιαγγειακά και συγκεκριμένα στην Ελλάδα είναι η υπέρταση, το οξύαφραγμα του μυοκαρδίου, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και οι υπερλιπιδημίες. Εδώ στα χρόνια νοσήματα θα δούμε σιγά σιγά ότι μπορεί ο επιπολασμός να είναι, δηλαδή η συχνότητα εμφάνισή τους, να είναι διαφορετική από τη θνησιμότητα, γιατί έχουμε καταφέρει να κρατάμε ασθενείς που έχουν νοσήσει από οποιοδήποτε από αυτά τα νοσήματα σε καλύτερη κατάσταση. Τα καρδιαγγειακά λοιπόν έχουν τη μερίδα του λέοντος. Από εκεί και πέρα ο καρκίνος έχει αρχίσει και θεωρείται ως χρόνιο νόσημα φθοράς. Πλέον το 2016 οι περισσότερες μορφές καρκίνου, αν εντοπιστούν και διαγνωστούν εγκαίρως, θεωρούνται και οι άσημες ή μένουν σε κάποιο καλό επίπεδο πορείας. Ο ζαχαρώδης διαβήτης είναι από τα νοσήματα τα οποία έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και σε μικρές ηλικίες και δεν μπορούμε ακόμη, όχι να τον διαγνώσουμε, απλά δεν πάει το μυαλό μας ακόμα στο ότι μπορεί πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο να έχουν διαταραγμένα επίπεδα γλυκόζης και να αρχίζουν να εμφανίζουν διαβήτη. Υπάρχει σαρκία. Αρκεί νομίζω να σκεφτούμε όπως θα δούμε και παρακάτω ότι ένας στους 5 Έλληνες πλέον είναι παχύσαρκος. Και το Αλτσχάιμερ που ουσιαστικά όσο ο πληθυσμός μας γυρνάει, τόσο μεγαλύτερος είναι ο επιπολασμός. Το Αλτσχάιμερ ουσιαστικά είναι αυτό που ονομάζουμε άνοια, αλλά θα δούμε παρακάτω ότι συνοδεύεται και από άλλες διαταραχές νευρολογικής φύσης. Πάμε λίγο να δούμε τους επιπολασμούς και τι γίνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει είναι από το 2008 μέχρι το 2010, για την χώρα μας βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της πίτας είναι αυτό που προείπαμε, ανήκει στα καρδιαγγειακά. Εδώ μιλάμε για τον επιπολασμό, όχι για τη θνησιμότητα, δηλαδή για το πόσοι άνθρωποι πάσχουν, όχι πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιαγγειακά. Το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι ανήκει στον καρκίνο, δηλαδή στα δύο μεγάλα νοσήματα φθοράς. Και όλα τα υπόλοιπα συγκεντρώνουν το πολύ το 20%, όπως είναι νοσήματα του αναπνευστικού, ατυχήματα και άλλα μη μεταδοτικά νοσήματα. Άρα, ίσως εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε πως η πρόληψη και η θεραπεία των καρδιαγγειακών
κυρίως για μένα, η πρόληψη των καρδιαγγειακών αποτελεί το μόνο τρόπο να αρχίσουμε να μειώνουμε τους εμβολιασμούς στη χώρα μας, οι οποίοι είναι και οι υψηλότεροι, ανήκουν στους υψηλότερους, ανάμεσα στους υψηλότερους και στην Ευρώπη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον ζαχαρότη διαβήτη. Είναι η βασική αιτία θανάτου 7 εκατομμυρίων ατόμων ετησίως ανά τον κόσμο. Υπάρχοντας πλέον σιγά σιγά αρχίζουν να αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια, είναι το 6,6 του πληθυσμού, σε όσες χώρες έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε στοιχεία. Επίσης, ερωτηματικό εδώ είναι πόσα περιστατικά ζαχαρότους διαβήτη είναι αδιάγνωστα, γιατί ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε ή δεν είχαν τον τρόπο ή δεν έχουν τα μέσα σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα, το 12% του γενικού πληθυσμού έχει ζαχαρόδι διαβήτη. Δηλαδή, ένα ζάχαρο οριακά αυξημένο που αρχίζει σιγά σιγά με τα χρόνια να αυξάνεται περαιτέρω. Στο τελευταίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνεται ο διαβήτης κύησης, το οποίο είναι μια παθογένεια, ένας άλλος τύπος διαβήτη, ο οποίος αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα πώς και γιατί. Σίγουρα όμως και ο εμβολιασμός του διαβήτη κύησης έχει αρχίσει και στην Ελλάδα και αυξάνεται, κυρίως λόγω του ότι οι μέλουσες μαμάδες τεκνοποιούν σε μεγαλύτερη ηλικία. Πολλές από τις συλλήψεις παιδιών που γίνονται μέσω τεχνητής γονιμοποίησης και γενικά άλλων παραγόντων που αυξάνουν τον εμβολιασμό του. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την παθησαρκία. Σε αυτό εδώ το σχήμα, μάλλον οι ερευνητές ήταν υποψιασμένοι ότι είμαστε από τους περισσότερο υπέρβαρους στην Ευρώπη κυρίως και σε άλλες χώρες της Μεσογειακής Λυκάνης, όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, για την οποία δεν έχουμε στοιχεία. Κατέχουμε λοιπόν τη 10η θέση ανάμεσα σε 33 χώρες που μελετήθηκαν. Τα πέντε στοιχεία του 2013 δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα επίσημα. Αλλά αυτό που αξίζει νομίζω να προσέξουμε είναι ότι από το 2010 και μετά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι, μάλλον από το 2008 και μετά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες στην Ελλάδα το 53% του συνολικού ανδρών και γυναικών είναι υπέρβαροι, δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες έχει μη φυσιολογικό βάρος, έχει υπερβάλλον σωματικό βάρος, ενώ αντίστοιχα η παχυσαρκία αγγίζει το 20% συνολικά. Ένας στους πέντε Έλληνες πλέον είναι παχύσαρκος. Κάτι ακόμη που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι ότι πάλι με βάση τα στοιχεία του 2008, οι Έλληνες είναι καθιστικοί, δηλαδή δεν κάνουν φυσική δραστηριότητα. Αυτό εδώ που ορίζουμε σαν physical inactivity σημαίνει πως δεν έχω καμία φυσική δραστηριότητα. Πηγαίνω, έρχομαι από το σπίτι στη δουλειά μου με τα πόδια, πάω παίρνω τα παιδιά με το αυτοκίνητο, πάω παίρνω τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο, κάνω έστω και κοντινές δουλειές γύρω από το σπίτι μου με το αυτοκίνητο. Δεν περπατάω. Δεν σηκώνω από τον καναπέ. Και θα δούμε παρακάτω πως η μη οργανωμένη ή η μη ύπαρξη γενικότερα της φυσικής δραστηριότητας είναι παράγοντας κινδύνου για πολλά από τα νοσήματα που σχετίζονται και με τη μεσογειακή διατροφή. Αν το θυμάστε στην πυραμίδα, η φυσική δραστηριότητα αποτελεί τη βάση της, δηλαδή θεωρείται δεδομένο για κάποιον άνθρωπο που ακολουθεί η μεσογειακή διατροφή ότι αντίστοιχα θα έχει και φυσική δραστηριότητα. Όσον αφορά το Alzheimer, εδώ τα πράγματα είναι ακόμη λίγο σε θολά νερά. Δεν έχουμε ιδιαίτερα στοιχεία που να αφορούν την Ελλάδα. Να πούμε ότι η Ελληνική Εταιρεία της Νόσου του Αλτσχάιμερ και των άλλων νευρολογικών διαταραχών έχει ξεκινήσει και κάνει σπουδαία δουλειά. Με αναγωγή των δεδομένων από την καταγραφή των περιστατικών, μπορούμε να πούμε πως στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πάσχουν 150.000 με 200.000 άτομα και αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 500.000 το 2050, αν δεν βρούμε τρόπους πρόληψης ή αντίστοιχη θεραπείας. Πάμε όμως να δούμε γιατί ξεκινήσαμε να συσχετίζουμε τα χρόνια νοσήματα που αναφέραμε με τη μεσογειακή διατροφή. Όλα ξεκίνησαν από μία παρατήρηση. Στα πλαίσια του ότι μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου οι άνθρωποι θέλανε και να ζουν καλύτερα και να ζουν περισσότερα χρόνια, γιατί σίγουρα τα επίπεδα και τα χρόνια που, τα επίπεδα θνησιμότητας και τα χρόνια που ζούσαν ήταν πιο δύσκολα από αυτά που ζούμε εμείς σήμερα, έχοντας περάσει και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκινήσαμε με τη μελέτη των 7 χωρών. Η μελέτη των 7 χωρών για μας ο ζητολόγος αποτελεί ίσως το ορόσημο της πρώτης μελέτης που αναπτύχθηκε και σχέτισε τη διατροφή με κάποιο νόσημα. Άρα μας άνοιξε τον δρόμο για να αρχίσουμε να βλέπουμε περαιτέρω. Ξεκίνησε λοιπόν το 1957 από τον Ένσεν Κις, ο οποίος ουσιαστικά πήρε διαφορετικούς πληθυσμούς του κόσμου και συγκεκριμένα μία ομάδα από την Ολλανδία, τη Φιλανδία, την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, την Ιουγκοσλαβία και την Ελλάδα,
Από την Ελλάδα το δείγμα που πήρε ήταν από την Κρήτη και την Κέρκυρα, νησιωτικές περιοχές, και σιγά σιγά άρχισε να παρατηρεί τα πρώτα στοιχεία σε σχέση με τις διατροφικές του συνήθειες. Καταγράφοντας λοιπόν τις διατροφικές του συνήθειες και βλέποντας τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά κυρίως, αυτό που ξεκίνησε να παρατηρεί, εντόπισε το εξής, ότι στην Ιταλία και στην Ιουγκοσλαβία υπήρχε χαμηλότερη θνητότητα από καρδιαγγειακά σε σχέση με χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Αμερικής. Συγκεκριμένα στην Κρήτη υπήρχε το χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας ανεξάρτητα από την ευθεία θανάτου. Παρατηρώντας λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους και επανεξετάζοντάς τους περίπου 31 χρόνια μετά, το 1991, όπου ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, όσο είχε ξεκινήσει αυτή η όλη ιστορία με τη μεσογειακή διατροφή και πώς θα την οργανώσουμε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, πήγαν να επανεξετάσουν τον πληθυσμό που είχε συλλέξει ο Κις. Στην Κρήτη λοιπόν αυτό που εντοπίσαν ήταν ότι 31 χρόνια μετά αυτό το δείγμα, το μισό από αυτό το δείγμα της αρχικής ομάδας ήταν επιζώντες, ζούσαν ακόμα. Ενώ αντίστοιχα στη Φιλανδία, μέσα σε 31 χρόνια είχε εξαφανιστεί το δείγμα. Είχαν πεθάνει όλοι. Άρα, ήταν υγιείς ενήλικες μέσης ηλικίας. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ηλικίες συνήθως που ξεκίνησαν να μετράνε τα δείγματα ήταν από 30 περίπου μέχρι 50 ετών. Άρα ήταν η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια να συσχετίσουμε τη διατροφή με κάποιο νόσημα. Από τις παρατηρήσεις λοιπόν του Κις, αυτό που φάνηκε είναι πως η διατροφή που ήταν πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, δηλαδή σε λιπαρά που προέρχονται από ζωικά λίπη, συνδέεται άμεσα με τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά. Παρατηρώντας την διατροφή των Φιλανδών, των Ολλανδών και αντίστοιχα στην άλλη πλευρά των Κρητών, των Ιταλών και των Ιουγκοσλάβων, κατέληξαν ότι όσοι έτρωγαν περισσότερα κορεσμένα λιπαρά στη διατροφή τους, φάνηκε στις συνήθειές τους στην πορεία των χρόνων να πεθαίνουν περισσότερα άτομα από καρδιαγγειακά. Με βάση λοιπόν τη μελέτη των 7 χωρών, οργανώθηκε και μια δεύτερη μελέτη για να δει αν όντως τα αποτελέσματα αυτά ίσχυαν λίγο αργότερα. Εμείς έχουμε επίσημα στοιχεία γύρω στο 1999. Είναι η μελέτη Lion Diet Heart, όπου δύο ομάδες ασθενών πήραν ήδη ασθενείς που είχαν περάσει οξύεφραγμα του μυοκαρδίου, ένα θεωρητικά βαρύ καρδιαγγειακό νόσημα, και τους χώρισαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα ακολουθούσε δίαιτα μεσογειακού τύπου, όπως την περιγράψαμε, και έπαιρνε συμπλήρωμα α-λινολενικού οξέως, το οποίο είναι ένα ωμέγα-3 λιπαρό οξύ, το οποίο οι περισσότεροι σίγουρα έχετε δει σε κάποια από τα φαρμακεία. Η δεύτερη ομάδα ακολουθούσε μία δίαιτα, η οποία ήταν πρώτου βαθμού από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία. Είναι ουσιαστικά μία δίαιτα, για να την περιγράψουμε, είναι η δίαιτα που δίνεται στους ασθενείς που μόλις έχουν βγει από το νοσοκομείο με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Χαμηλή σε θερμίδες, χαμηλή σε λιπαρά, σε αλάτι σίγουρα και με αυξημένα φρούτα και λαχανικά. Δεν είναι όμως το ίδιο με τη μεσογειακή διατροφή, γιατί η μεσογειακή διατροφή έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ελαιόλαδο. Αυτές οι δύο λοιπόν ομάδες συνέχισαν να ακολουθούν και τη φαρμακευτική αγωγή των γιατρών τους και 4 χρόνια μετά αυτό που παρατηρήθηκε είναι το εξής. Πως δεν είχαν διαφορές στα λιπίδια και στις λιποπρωτεΐνες του πλάσματος, δηλαδή οι βιοχημικές τους εξετάσεις σε σχέση με τα λιπίδια τους ήταν οι ίδιες, δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Όμως η πρώτη ομάδα παρουσίασε μείωση 70% στους θανάτους από καρδιά ή και επιπολασμού σε δεύτερο θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Άρα σίγουρα η μεσογειακή διατροφή περιείχε κάτι το οποίο δεν είχε η άλλη διατροφή και βοήθησε τους ήδη πάσχοντες να έχουν καλύτερη πρόγνωση. Αυτό που μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε σε σχέση με τα καρδιαγγειακά αλλά και γενικότερα με την ευρωστία είναι τα αποτελέσματα που μας έδωσε η μελέτη EPIC. Η μελέτη EPIC είναι μια τεράστια μελέτη που έχει αναπτυχθεί με δείγμα από τις μεσογειακές και από άλλες χώρες. Έχει αναπτυχθεί με έντονη συμβολή της Ελλάδας μέσω της κυρίας Τερχοπούλου. Έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα και κατά καιρούς έχει μεταφερθεί στην Αμερική, στην Αγγλία, πληθυσμούς από διάφορες χώρες για να συλλέξουν τα περισσότερα στοιχεία που θα μπορούσαν. Μέχρι το 2003 που είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα παρατήρησης, είχαν ουσιαστικά ερευνηθεί 23.000 άνδρες και γυναίκες σε 23 ερευνητικά κέντρα, συμμετείχαν 10 ευρωπαϊκές χώρες και ουσιαστικά αυτό που έψαχνε να βρει η μελέτη EPIC είναι να δει κατά πόσο η διατροφή και ο τρόπος ζωής μπορεί να συμβάλλει στην πρόκληση καρκίνου και άλλων χρόνιων νοσημάτων. Οι συμμετέχοντες λοιπόν συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο διατροφικών συνηθειών
έδιναν ένα ακριβές ιατρικό ιστορικό και αυτή η παρακολούθηση συνεχιζόταν για 9 χρόνια μέσω συνεδέψης. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι πως οι ασθενείς που είχαν μεγαλύτερη συμμόρφωση στα χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής εμφάνισαν και 14% λιγότερη θνησιμότητα. Αντίστοιχα, οι ασθενείς που είχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής, δηλαδή αυξημένη κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, οσπρίων και ελαιόλαδου, φάνηκε να έχουν γενικότερα μείωση της θνησιμότητας από όλα τα νοσήματα φθοράς, όπως είναι τα καρδιακιακά, ο καρκίνος και ο ζυγαρόδης διαβήτης. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια από τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής είναι αυτά τα οποία όντως συμβάλλουν στην καλύτερη πρόγνωση των καρδιακιακών νοσημάτων. Νομίζω πως αναπόσπαστο κομμάτι και ίσως το κυριότερο είναι το ελαιόλαδο. Μπορούμε να πούμε πως το ελαιόλαδο πλέον ξέρουμε ότι έχει αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και αντιπυκτικές ιδιότητες. Ουσιαστικά αποτελεί ένα μονοκόρεστο λιπαρό οξύ. Οι ισχυρές αντιοξειδωτικές του ουσίες, όπως είναι οι πολυφενόλες, φαίνεται να συμβάλλουν ενεργά στη μείωση του οξυδοτικού στρες και στους παράγοντες φλεγμονής. Εδώ να πούμε ότι το οξυδοτικό στρες είναι η παραγωγή ελευθέρων ριζών που βλάπτει την κυταρική μεμβράνη, δηλαδή αλλάζει ουσιαστικά και κάνει το κύτταρο πιο ευάλωτο σε οποιοδήποτε παράγοντα μπορεί να επιδράσει πάνω. Αντίστοιχα, το αυξημένο οξυδοτικό στρες οδηγεί σε αυξημένες φλεγμονές εντός των κυττάρων και κατά συνέπεια εντός των αγγείων. Το ελαιόλαδο είναι πλουσιότερο σε πολυφενόλες σε σχέση με άλλα φυτικά έλαια, γιατί κανείς θα μπορούσε να πει: ωραία, δεν τρώμε κορεσμένο λίπος, δεν τρώμε όμως και ελαιόλαδο. Διαλέγουμε ένα άλλο φυτικό λίπος, όπως είναι το αργοστέλαιο. Γιατί να μην έχει την ίδια επίδραση με το ελαιόλαδο. Έχει φανεί ότι είναι πλουσιότερο σε πολυφενόλες και αυξάνει την καλή χοληστερόλη HDL σε ασθενείς που ήδη έχουν αυξημένα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα. Η αυξημένη περιεκτικότητα του ελαιολάδου σε πολυφενόλες και σε υπόλοιπες ουσίες που ακόμα οι μηχανισμοί είναι υπό διερεύνηση, φαίνεται να αποτρέπουν το μηχανισμό οξύδωσης της LDL κακής χοληστερόλης. Όσο η LDL οξυδώνεται, αυτό οδηγεί στη δημιουργία αθυρωματικής πλάκας και κατά συνέπεια θρόμβων μέσα στις αρτηρίες. Άρα, όσο κρατάμε χαμηλή την οξύδωση της LDL κακής χοληστερόλης, τόσο μπορούμε να αποτρέψουμε την αθυρωμάτωση. Η ξηρή καρπή. Νομίζω πως εδώ χωράει αρκετή η συζήτηση. Είναι από τα τελευταία που έχουμε ανακαλύψει σε σχέση με τη μεσογειακή διατροφή και την επίδρασή τους. Δεν έχουμε ιδιαίτερα πρόσφατες και κυρίως τόσο μεγάλες και περιστατωμένες έρευνες σε σχέση με τη συμμετοχή των ξηρών καρπών στην επίδραση των καρδιακιακών νοσημάτων. Η μόνη έρευνα που προς το παρόν μπορούμε να πούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι με σιγουριά είναι μια έρευνα η οποία έγινε σε άνδρες γιατρούς συγκεκριμένα. Για μελέτη παρατήρηση που έγινε για 17 χρόνια, πόσο σε σχέση με την κατανάλωση των ξηρών καρπών θεωρούνταν αυξημένη κατανάλωση όταν το συγκεκριμένο δείγμα κατανάλωνε πάνω από 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον μία μερίδα ξηρών καρπών, αυτό σημαίνει 10 με 12 καρπούς, και φάνηκε αυτό να μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από στεφανιαία νοσήματα της καρδιάς. Επίσης φάνηκε να έχουμε λιγότερους ευνίδιους θανάτους λόγω καρδιαγγειακών σε σύγκριση με αυτούς που έτρωγαν σπάνια ή ποτέ ξηρούς καρπούς. Βέβαια, εδώ το δείγμα ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, και υποψιασμένο, γιατί αφορά άνδρες γιατρούς, οπότε λογικά θα μπορούσε να είναι στα πλαίσια της πιο σωστής συμμόρφωσης απέναντι στο νόσημα. Από τους ξηρούς καρπούς, αυτό που έχουμε, τα δύο είδη που έχουμε μελετήσει προς το παρόν και ψάχνουμε να πούμε πιθανούς μηχανισμούς, είναι τα αμύγδαλα και τα καρύδια, τα οποία είναι ιδιαίτερα συχνά στη μεσογειακή διατροφή, από όλους τους λαούς της Μεσογείου. Αμύγδαλα, νομίζω, μπορούμε να χρησιμοποιούμε οπουδήποτε σε όλη την Ελλάδα για να φτιάξουμε, παρασκευάσουμε οποιοδήποτε τρόφιμο. Αντίστοιχα, σε κάποιες περιοχές είναι και η συχνότητα κατανάλωσης των καρυδιών. Φαίνεται πως έχουν αντιαρρυθμική δράση και επειδή είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά όξεα, φαίνεται να μειώνουν τη φλεγμονή πάνω στα κορεσμένα λιπαρά όξεα της διατροφής σε υπερχοληστεροληνικούς ασθενείς. Δηλαδή, μειώνουν τη φλεγμονή στα λιπαρά όξεα που έχουν κορεσμένη βάση. Για να το κάνουμε λίγο πιο σαφές, είναι ακριβώς το ίδιο που είπαμε και στην προηγούμενη διαφάνεια με την οξύδωση της LDL. Για να μην μπερδεύεστε ιδιαίτερα, κρατήστε αυτό, ότι μειώνουν την κακή LDL και τα κορεσμένα λιπαρά όξεα, την οξύδωσή τους.
Εδώ βέβαια δεν έχουμε επαρκή στοιχεία ως προς ποια ποσότητα των ξηρών καρπών έχει ενεργετική δράση. Δεν έχουμε ορίσει ακόμα πάνω από ποια μερίδα κατανάλωσης φαίνονται τα ενεργητικά ωφέλη. Και επίσης δεν έχουμε ακόμη προσδιορίσει στη συγκεκριμένη έρευνα αν και κατά πόσο οι ξηροί καρποί μπορούν από μόνοι τους να βελτιώσουν τα επίπεδα λιπιδίων όπως αναφέραμε πιο πάνω ή αν είναι οι ξηροί καρποί και άλλα χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής που έχουμε την ευεργετικότερη δράση. Τα φρούτα και τα λαχανικά, νομίζω ότι όπως αναφέραμε και στην πυραμίδα, 5 με 6 μερίδες την ημέρα είναι από τα βασικότερα στοιχεία της μεσογειακής διατροφής. Εδώ να πούμε σε όλα τα φρούτα και τα λαχανικά που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, σε κάλιο, σε φλαβονοειδείς ουσίες όπως είναι οι φυτοστερόλες και τα καροτενοειδή. Περιέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες πέρα από τη βιταμίνη C και τη βιταμίνη Ε, άλλες οι οποίες τώρα σχετικά πρόσφατα τις έχουμε ανακαλύψει και είναι η κερσετίνη, η ρεσβερατρόλη και οι πολυφενόλες. Στο παρακάτω σχήμα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται καλά, αλλά εδώ βλέπετε τη μείωση της φλεγμονής, τη δράση των πολυφενολών που περιέχονται κυρίως στα φρούτα και στα λαχανικά μέσω της φλεγμονής. Αυτό που θα ήθελα να κρατήσετε από εδώ, το μόνο ίσως που θα ήθελα να κρατήσετε από εδώ, είναι ότι μειώνουν τους παράγοντες που αναπτύσσουν τη φλεγμονή και δεύτερον, ότι προσπαθούν, η δουλειά τους είναι να διατηρούν ισορροπία μεταξύ όλων των φλεγμονωδών παραγόντων των κιτοκινών, μιας ομάδας κυτάρων που προάγουν τη φλεγμονή. Άρα φαίνεται πως έχουν ενεργό δράση στη μείωση της φλεγμονής όλες οι πολυφενόλες. Ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους παράγοντες, για όλες τις έρευνες που έχουμε κάνει σε σχέση με τα φρούτα και τα λαχανικά, ανεξάρτητα από την επίδραση οποιοδήποτε άλλου παράγοντα, πλέον ξέρουμε ότι τα φρούτα και τα λαχανικά που είναι πλούσια σε βιταμίνη C και όλα τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά έχουν προστατευτική δράση στα στεφανιαία νοσήματα, σε όλα τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ένα μεγάλο κομμάτι των καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι και η υπέρταση. Μία από τις αιτίες, από τις πολλές αιτίες της υπέρτασης, διατροφικές αιτίες, είναι ότι η υπέρταση αναπτύσσεται όταν η δίαιτα είναι πλούσια σε νάτριο, σε χλωριούχο νάτριο ουσιαστικά, σε αλάτι και φτωχή σε κάλιο. Έχει παρατηρηθεί ότι σε ανθρώπους που έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση, η δίαιτά τους είναι χαμηλή σε κάλιο και το κάλιο όρο τους είναι χαμηλό. Όσο χαμηλότερο ήταν το κάλιο, η συγκέντρωση του καλίου στα ούρα, τόσο υψηλότερη ήταν η πίεσή τους, ανεξάρτητα όλων των υπολείπων παραγόντων, όπως είναι η ηλικία, το κάπνισμα και γενικότερα των υπόλοιπων συνηθειών διατροφής. Άρα εδώ αυτό που νομίζω ότι στο μέλλον θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε, είναι κατά πόσο θα μπορούσαμε στις μη θεραπευτικές, φαρμακευτικές προσεγγίσεις της υπέρτασης, μία δίαιτα αυξημένη σε κάλιο και μειωμένη σε αλάτι θα ήταν ευεργετική για τους ανθρώπους που ήδη έχουν εμφανίσει υπέρταση. Να πούμε πως το κάλιο βρίσκεται σε τρόφιμα, όπως είναι σε φρούτα, όπως είναι οι μπανάνες, όλα τα εσπεριδοειδή, το μανταρίνι, το λεμόνι, το grapefruit και σε κάποια από τα λαχανικά. Άρα το ερώτημα που μπαίνει είναι ότι όσο περισσότερο καταναλώνουμε αυτά τα τρόφιμα, θα μπορούσαμε καλύτερα να μειώσουμε ή να ρυθμίσουμε την αρτηριακή πίεση ανεξάρτητα από τη χρήση φαρμάκων. Προφανώς αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα. Σε σχέση με τη βιταμίνη C, για την οποία επίσης λέγεται και θεωρείται από τα πλέον αντιοξειδωτικά συστατικά όλων των τροφίμων της μεσογειακής διατροφής και κυρίως των φρούτων και των λαχανικών, αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι πως τα άτομα τα οποία έχουν χαμηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης C έχουν και σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη έρευνα που έγινε το 2000, άνδρες μέσης ηλικίας 42 με 60 ετών, όπου τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ουσιαστικά είναι και στο μεγαλύτερο επιπολασμό, όσο χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνη C είχαν στο πλάσμα, στον ορό, είχαν 2,5 περίπου φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Όταν σε αυτό προσθέταμε το υπέρβαρο ή την υπέρταση, σε όλο το βήμα, ο κίνδυνος αυξανόταν στις 3 φορές περισσότερο. Κάτι ακόμα που παρατηρήθηκε είναι πως οι άνθρωποι, οι ασθενείς που είχαν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C στο αίμα, είχαν ταυτόχρονα και χαμηλά επίπεδα λικοπένης. Η λικοπένη είναι μια ουσία η οποία προέρχεται ουσιαστικά και μεταβολίζεται, προέρχεται από όλα τα λαχανικά που έχουν έντονο χρώμα, όπως είναι η ντομάτα, το μπρόκολο και το καρότο, μεταβολίζεται στον οργανισμό και δίνει από το λικοπένιο προς τη λικοπένη και δίνει
υψηλές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Όσο λοιπόν χαμηλότερα ήταν τα επίπεδα λικοπένης στο αίμα τους, τόσο υψηλότερους αθυρωματικούς δείκτες βρήκαμε ότι είχαν οι συγκεκριμένοι ασθενείς. Ο ρόλος της βιταμίνης C, πέρα του ότι μας προστατεύει, και αυτό είναι το νούμερο 1, μας προστατεύει από τη δράση των ελευθέρων ριζών του οξυγόνου, άρα μειώνει το οξυδοτικό στρες, έγκυται και στο ότι βοηθάει και συμμετέχει ενεργά στη σύνδεση του κολαγόνου, οπότε σταθεροποιεί και ενδυναμώνει τη δομή και τα τυχώματα των αρτηριών. Δεν κάνει τα αγγεία της αρτηρίας ουσιαστικά τόσο ευάλωτα σε ρήξεις ή τόσο ευάλωτα σε άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί να επιδρούν. Ακόμη παρεμποδίζει τη συγκόλληση των λευκών αιμοσφαιρέων, ουσιαστικά αυτή είναι η δημιουργία, η αρχή της δημιουργίας της αθυρωματικής πλάκας σε όλες τις περιοχές των αρτηριών. Βιταμίνη C βρίσκουμε κυρίως στο ασπεριδοειδή, σε οτιδήποτε έχει έντονο χρώμα, όπως είναι στον μπρόκολο, στο χυμό των φρούτων, στις πιπεριές, στο κουνουπίδι, στις πατάτες και στις ντομάτες. Πέρα όμως από τη βιταμίνη C και άλλες ουσίες που περιέχουν τα φρούτα και τα λαχανικά, και κυρίως τα λαχανικά με έντονο χρώμα, είναι τα φυτοχημικά. Και το σημαντικότερο από αυτό είναι αυτό που ήδη προαναφέραμε, το λικοπένιο. Φαίνεται ότι προστατεύει, είναι ένα φυσικό αντιοξειδωτικό απέναντι στη φθορά του ίδιου του οργανισμού και αποτρέπει τη σύνθεση ελευθέρων ριζών. Πάμε να δούμε ένα άλλο χαρακτηριστικό της μεσογειακής διατροφής, την κατανάλωση ψαριών. Γίνεται πολλής λόγος για το πόσο καλά είναι τα ψάρια, η κατανάλωσή τους στην υγεία μας και ότι η δράση τους δεν έγινε μόνο στην προστασία της καρδιάς, αλλά και στην προστασία γενικότερα από τον καρκίνο και από το Αλσχάιμερ. Θα τα δούμε σιγά σιγά ένα-ένα. Να πούμε πως τα ψάρια είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Κυρίως τα λιπαρά ψάρια, αυτό που εννοούμε και υπάρχουν κατά κόρο στην Ελλάδα, λιπαρά ψάρια όπως είναι το σκουμπρί, οι σαρδέλες, οι ατζούγες, η ρέγγια και η πέστροφα, είναι πολύ πλούσια και σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, με χαρακτηριστικότερο το DHA. Τα ψάρια λοιπόν φαίνεται πως δρούν ενεργά και σε σημαντικό βαθμό στη μείωση των φλεγμονών και στη δημιουργία της αθυρωματικής πλάκας. Από ό,τι έχει φανεί, η κατανάλωση ψαριών αυξάνει τα επίπεδα του DHA στο αίμα, του ωμέγα 3 λιπαρού οξέως, και μειώνει τον κυριότερο δείκτη φλεγμονής, που είναι η σε αντιδρόσα πρωτεΐνη, η CRP. Άρα είναι σημαντικά μικρότερος ο κίνδυνος στένωσης των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς, άρα και των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου. Όλα αυτά κάπως αλληλεσχετίζονται, αλλά το βασικότερο είναι πως από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φλεγμονή μέσα σε κάποιο αγγείο, το πιθανότερο είναι ότι θα αναπτύξει και αθυρωματική πλάκα. Και κάποια στιγμή αυτό το αγγείο θα στενέψει. Και άρα από εκεί θα ξεκινήσουν είτε όλα τα εγκεφαλικά επεισόδια, είτε όλα τα εμφράγματα. Κάπως έτσι είναι η γενικότερη παθοφυσιολογία. Άρα ο στόχος είναι να μειώνουμε τις φλεγμονές για να διατηρούμε τα κύτταρα, τα αγγεία σε καλύτερη κατάσταση. Τα ψάρια επίσης φαίνεται πως μειώνουν τη χοληστερόλη του αίματος, την ολική χοληστερόλη του αίματος, με κάποιο μηχανισμό ο οποίος ακόμη θέλει διερεύνηση. Έχουν αντιπληκτική δράση, μειώνουν τον κίνδυνο θρόμβωσης ενδοαγγειακών και προλαμβάνουν αυτό που μόλις είπαμε, την αθυρωμάτωση, άρα και τη στένωση των αρτηριών και μειώνουν με αυτόν τον τρόπο τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Και νομίζω πως ναι μεν τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα βρίσκονται στα λιπαρά ψάρια, αλλά είναι τόσο ευεργετική η δράση τους που καλό θα ήταν να τα καταναλώνουμε τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Γενικά στην Ελλάδα, παρόλο που έχουμε πρόσβαση άμεση σε θάλασσα και σε ψάρια, δεν καταναλώνουμε ιδιαίτερα ψάρια. Δηλαδή, αρκεί να αναλογιστείτε πόσες φορές τρώτε ψάρι στο σπίτι σας μέσα στην εβδομάδα. Συνήθως, ο ελληνικός πληθυσμός τρώει 1 με το πολύ 2 φορές την εβδομάδα, αν κάποιος δεν ζει σε νησί. Ζει σε κάποια υπηρετική χώρα, σε κάποιο σημείο της υπηρετικής χώρας. Δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει από τις θετικές επιδράσεις της μεσογειακής διατροφής το κόκκινο κρασί. Η συζήτηση με το κρασί έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια και πολλοί έχουν την άποψη ότι δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσω να πίνω κόκκινο κρασί από τη στιγμή που δεν πίνω για να προστατεύω την καρδιά μου. Όχι. Αλλά σίγουρα έχει φανεί ότι η μέτρια κατανάλωση βοηθά συνεργιστικά με όλα τα άλλα στοιχεία της μεσογειακής διατροφής στην καλύτερη λειτουργία των αγγείων. Τα θετικά αποτελέσματα της μέτριας κατανάλωσης φαίνονται στους άνδρες συνήθως από κατανάλωση 2 μερίδων κρασιού την ημέρα και στις γυναίκες μίας μερίδας την ημέρα. Σίγουρα το κόκκινο κρασί είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε φλαβονοειδή, όπως είναι η ρεσβερατρόλη, που από ό,τι φαίνεται ομοιάζει την δράση της ασπιρίνης, όλων των αντιπληκτικών ουσιών όπως είναι η ασπιρίνη, μειώνοντας τη συγκόλληση των αιμοθεταλίων, άρα προλαμβάνει τους θρόμβους και την αθυρωμάτωση. Από ό,τι έχει φανεί, η επίδραση του αλκοόλ
έχει να κάνει, μάλλον έχει ευεργετική δράση και σε ασθενείς που ήδη έχουν κάνει αγγειοπλαστική, δηλαδή ήδη έχουν κάνει stent ή μπαλονάκι. Με μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μειώνεται ο κίνδυνος εκ νέου στένωσης, καινούργια στένωσης στο ίδιο ή σε άλλο αγγείο. Τελειώνοντας λοιπόν τα καρδιαγγειακά, νομίζω ότι τα περισσότερα και το μεγαλύτερο κομμάτι της μεσογειακής διατροφής έχει εστιάσει στην πρόληψη και την θεραπεία των καρδιαγγειακών και πόσο αυτά θα μπορούσε να είναι, να είναι συνεχιστική η δράση τους. Τα καρδιαγγειακά όντως έχουν τη μερίδα, τη μεγαλύτερη μερίδα της νησιμότητας στην Ελλάδα, οπότε γι' αυτό έχουν μελετηθεί και τόσο πολύ μέχρι στιγμής. Βέβαια, πάντα έχουμε περιθώρια νέων ερευνών για να δούμε και υπόλοιπους μηχανισμούς που ακόμη είναι άγνωστοι. Πάμε να δούμε λίγο σιγά σιγά τι γίνεται με τον καρκίνο και τη μεσογειακή διατροφή. Σίγουρα ο καρκίνος και η εμφάνιση του καρκίνου είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων. Ξεκινώντας από τον τρόπο ζωής, από τις διατηρητικές συνήθειες, από την άσκηση και το φυσιολογικό σωματικό βάρος, από το στρες και άλλους, από το στρες και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιδρούν πάνω στα κύτταρά μας και σίγουρα είναι κομμάτι της κληρονομικότητας. Αυτό που θέλω να δείτε στο συγκεκριμένο σχήμα είναι το εξής. Εδώ περιγράφεται ένας όρος, το οποίο ουσιαστικά είναι το inflammaging, δηλαδή είναι η φλεγμονή και η γύρανση. Από εκεί φαίνεται πως ξεκινούν όλοι οι μηχανισμοί ανάπτυξης όλων των καρκινογενέσεων. Αυτός ο όρος φαίνεται ότι ουσιαστικά προσβάλλεται και από μία μη ισορροπημένη διατροφή, αλλά σίγουρα οι διατροφικοί παράγοντες έχουν να κάνουν την ανάπτυξη του καρκίνου, όπως επίσης και αυτό εδώ που αναφέρεται σαν μικροβίωμα του εντέρου, δυσβίωση του μικροβιώματος του εντέρου, ισορροπία δηλαδή του μικροβιώματος του γαστρεντερικού σωλήνα και συγκεκριμένα του λεπτού και του παχαίου του εντέρου. Σίγουρα βακτήρια, ιοί, προβλεμονώδεις παράγοντες, αλλαγές στην δομή του DNA, η ηλικία, περιβαλλοντικοί παράγοντες, όλα επιδρούν και οδηγούν στην ανάπτυξη του καρκίνου. Αυτό που έχουμε σε πρώτη φάση από τις μεγαλύτερες μελέτες βρει και έχουμε μελετήσει εξ αρχής είναι κατά πόσο οι ευεργετικές προεκτάσεις της μεσογειακής διατροφής στο σύνολό της επιδρούν στην καρκινογένεση, στην πρόληψη λοιπόν του καρκίνου ή σε κάποιες μορφές και σε κάποιο κομμάτι της θεραπείας τους, της μη φαρμακευτικής. Η μελέτη EPIC είναι αυτή η οποία μας δίνει τα περισσότερα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα για τον καρκίνο και την διατροφή στην Ελλάδα. Σαν γενικότερο συμπέρασμα, η συγκεκριμένη μελέτη κατέληξε πως μάλλον είναι το σύνολο των διατροφικών συνηθειών που εκπροσωπεί η μεσογειακή διατροφή και όχι ένα μεμονωμένο τρόφιμο που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή και σε κάποιες από τις θεραπείες της μη φαρμακευτικής του καρκίνου. Η μελέτη EPIC λοιπόν αυτό που έκανε, μελέτησε περίπου 26.000 άτομα. Όπως είπαμε, είχε ένα βασικό κέντρο έρευνα στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε ένα δεύτερο κέντρο στην Αμερική και στην Αγγλία. Μελετήθηκαν λοιπόν ασθενείς, γύρω στα 26.000 άτομα, εθελοντές για να το πω σωστά, για 8 χρόνια. Μέσα στα οποία 8 χρόνια καταγράφηκαν 850 περίπου περιπτώσεις καρκίνου, ιατρικά τεκμηριωμένες. Αυτό που προσπαθούσε να εξηγήσει μέσω της παρατήρησης η συγκεκριμένη μελέτη είναι κατά πόσο η υιοθέτηση είτε μερικών κάποιων στοιχείων της μεσογειακής διατροφής είτε του συνόλου της μεσογειακής διατροφής μπορεί να μειώσει τους θανάτους, την πιθανότητα θανάτων από καρκίνο. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ότι υιοθετούντας κάποια από τα στοιχεία τα οποία θα αναλύσουμε συνέχεια της μεσογειακής διατροφής, η μείωση ήταν περίπου 12% στον κίνδυνο προσβολής από καρκίνο, άρα στην πρόληψη. Από εκεί και πέρα, η κατανάλωση του ελαιόλαδου μεμονωμένα φάνηκε και ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους παράγοντες, φάνηκε να έχει να συμβάλλει και να δείχνει 9% μείωση στον κίνδυνο προσβολής από καρκίνο. Η κατανάλωση λιγότερου κόκκινου κρέατος και περισσότερων νοστρίων φάνηκε να έχει 12% μείωση, να μειώνει κατά 12% τον κίνδυνο προσβολής από την νόσο. Και στο σύνολό της, η υιοθέτηση των στοιχείων της μεσογειακής διατροφής φάνηκε να έχει 25% λιγότερες πιθανότητες προσβολής από καρκίνο και από καρδιαγγειακά νοσήματα. Το ελαιόλαδο, όπως είπαμε, καταπολεμώντας τις ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου, φαίνεται να έχει έντονη δράση και εδώ. Όσο οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου εμπλέκονται στις βλάβες του DNA, άρα στις μεταλλάξεις, οδηγούμαστε προς
τα πρώτα στάδια της καρκινογένεσης, το ελαιόλαδο φαίνεται να αποτρέπει ή τουλάχιστον να περιορίζει κάποιες από αυτές τις δράσεις. Η συμμετοχή του ελαιόλαδου δεν έχει να κάνει μόνο με τις αντιοξειδωτικές φαινόλες που περιέχει, αλλά και την κερσετίνη και το φαινολικό οξύ, που φαίνεται συγκεκριμένα, αυτό είναι ένα πολύ, δηλαδή είναι αρκετά λεπτό ο μηχανισμός, ότι συμμετέχουν, η κερσετίνη και το φαινολικό οξύ, φαίνεται να συμμετέχουν στην παραγωγή κυτοκινών, ουσιαστικά ουσιών που προσπαθούν να κυνηγήσουν και να καταπολεμήσουν τα καρκινικά κύτταρα. Τέτοια ουσία είναι ο παράγοντας νεκρός ισόπροπων α, όπως βλέπουμε, και να ρυθμίσουν τις διάμεσες ουσίες της φλεγμονής, δηλαδή από την προφλεγμονή να περάσουν στην φλεγμονή. Οι ουσίες του ελαιόλαδου φαίνεται πως έχουν θετική δράση στον περιορισμό και στην καταστολή της φλεγμονής. Ακόμα εδώ και το κόκκινο κρασί, μέσω άγνωστων προς το παρόν μηχανισμών, φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου. Οι ουσίες του κόκκινου κρασιού που φαίνεται να έχουν την πιο έντονη δράση είναι οι κατεχίνες, και το γαλλικό οξύ. Ουσιαστικά είναι βιοχημικές ενώσεις που προστατεύουν τις κυταρικές μεμβράνες των πρωτεϊνών του DNA από βλάβες. Άρα ουσιαστικά διατηρούν ακέραια τα μόρια, τα κύτταρα των πρωτεϊνών του DNA, άρα δεν είναι τόσο ευάλωτα στις μεταλλάξεις με τη δράση διάφορων παραγόντων. Κάτι ακόμη που περιέχει το κόκκινο κρασί, όπως αναφέραμε πριν, είναι η ρεσβερατρόλη, μια ουσία που έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και μειώνει τις πρωτεΐνες που εμπλέκονται γενικότερα στην καρκινογένεση. Αυτά είναι από τα τελευταία στοιχεία, αν δείτε είναι από τα στοιχεία του 2015, οπότε δεν έχουμε ακριβή εικόνα των μηχανισμών και νομίζω πως είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένο να μπούμε σε τέτοιους μηχανισμούς. Σε γενικές γράμμες όμως το κόκκινο κρασί φαίνεται προς το παρόν να έχει, όπως και το ελαιόλαδο, να έχει ευεργετική δράση και στην πρόληψη της εμφάνισης του καρκίνου. Θα ξαναγυρίσουμε στα φρούτα και τα λαχανικά. Οι περισσότεροι γιατροί στα πλαίσια της πρόληψης τονίζουν ότι φροντίστε η διατροφή σας να είναι, αν θέλετε να προλάβετε τον καρκίνο, η διατροφή σας να είναι αυξημένη σε φρούτα και λαχανικά. Αυτό που προς το παρόν έχουμε διαπιστώσει είναι πως τα κραμποειδή λαχανικά, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν το κουνουπίδι, τον μπρόκολο και το λάχανο, έχει φανεί να έχουν ευεργετική προστατευτική επίδραση με άγνωστο προς το παρόν μηχανισμό. Το μόνο που έχουμε εντοπίσει είναι ότι κάποιες ουσίες που περιέχονται στα κραμποειδή λαχανικά εμπλέκονται και με την εμφάνιση ή με την διατήρηση γονιδίων που ουσιαστικά καταστέλουν την καρκινογένεση. Στη συγκεκριμένη έρευνα μιλάμε για γυναίκες που εμφάνισαν στην πορεία καρκίνο του στήθους, άρα όλα τα καλά γονίδια, τα θετικά γονίδια φαίνεται πως επηρεάζονται και από την κατανάλωση αυτών των λαχανικών. Εκτός από όμως τα κραμβοειδή, ουσίες όπως είναι η α και β καροτένη και καροτίνη και περιέχονται τόσο στα λαχανικά, όσο στα καρότα, όσο και σε κάποια φρούτα, έχουν πιθανή αρνητική συσχέτιση με τον καρκίνο του μαστού. Έχει φανεί δηλαδή ότι μια διατροφή πλούσια σε καροτενοειδή ίσως έχει ευεργετική επίδραση στον καρκίνο των συμπτωμάτων του καρκίνου του μαστού. Γενικότερα όμως, επειδή αυτή η μελέτη αναφέρεται σε γυναίκες και πάντα οι γυναίκες είναι λίγο πιο υποψιασμένες και πιο προσεκτικές στη διατροφή τους, δεν μπορούμε ακόμη να βρούμε αν καταναλώνοντας φρούτα και λαχανικά όπως είναι τα κραμποειδή ή τα καρότα ή τα λαχανικά σκούρου πράσινου χρώματος, άρχισε η ευεργετική δράση σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού ή αν οι γυναίκες πρόσεχαν γενικότερα τη διατροφή τους περισσότερο από τους άντρες. Τα φρούτα και τα λαχανικά, πέρα όμως από τις ουσίες, τις φυτοχημικές ουσίες που περιέχουν, είναι σίγουρα πολύ πλούσια και σε φυτικές ίνες. Αυτό βοηθάει μέσω δύο μηχανισμών στον καρκίνο. Ο πρώτος μηχανισμός είναι ότι φαίνεται πως μειώνουν τους βιοδείκτες της φλεγμονής και όλων των καρκινικών ικτών, όπως είναι, όπως προαναφέραμε, η σε αντιδροσοπρωτεΐνη, η ιντερλεκίνη 6 και ο παράγοντας νέκρος ισόγκων α. Και δεύτερο και συνήθως το πιο σημαντικό, κατά ναι, είναι ότι οι φυτικές ίνες φροντίζουν να διατηρούν την ισορροπία του εντερικού μικροβιώματος. Διατηρώντας λοιπόν την μικροβιακή χλωρίδα του γαστεντερικού σωλήνα ακέραια και σε ισορροπία, μειώνουμε την τοξικότητα και την καρκινογένεση στο γαστεντερικό επιθήλιο. Άρα μειώνουμε και, την εμφάνιση καρκίνου παχαίως εντέρου. Αυτό που κάνουν οι φυτικές είναι σε σχέση με την ισορροπία
πέρα του ότι προσφέρω συγκεκριμένα μικροένζημα, ένζημα μικροοργανισμούς και όλα αυτά που υπάρχουν φυσιολογικά μέσα στο γαστριντερικό σωλήνα, αυξάνουν και τον όγκο των κοπράνων. Οπότε παρασύρουν μαζί τους και τοξικές ουσίες που πρέπει με κάποιο τρόπο να αποβληθούν από τον οργανισμό, γιατί αν παραμείνουν, αρχίζουν πιθανή τοξικότητα και καρκινογενέσεις. Άρα, δρούν ουσιαστικά με τρεις τρόπους. Πέρα από τη συμμετοχή τους στους βιοδείκτες της φλεγμονής, διατηρούν το εντερικό μικροβίωμα ακέραιο, άρα το εντερικό επιθυλίο είναι επίσης ακέραιο, και είναι ο μόνος τρόπος με τη συμμετοχή των φυτικών ινών στα κόμπρανα να αποβάλλονται από τον οργανισμό ουσίες οι οποίες είναι πιθανά τοξικές. Ξαναγυρνώντας στους ξηρούς καρπούς, να δούμε λίγο και τη σχέτισή τους με τον καρκίνο. Είναι πλούσιοι σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως είπαμε. Προς το παρόν έχουμε μελετηθεί τα καρύδια, τα οποία είναι πλούσια σε γάμα το κοφερόλι και μελατονίνη και φαίνεται να έχουν συνεργιστική δράση μαζί με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες της μεσογειακής διατροφής, μειώνοντας το κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου. Δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία, είναι προς μελέτη. Νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Ξανά για τα ψάρια, τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και συγκεκριμένα το EPA και το DHA, που είναι επίσης ωμέγα 3 πολυακόρεστα, αντικαθιστούν τις ουσίες στην κυταρική μεμβράνη και μειώνουν τις ωμέγα 6 προφλεγμονώδεις ουσίες. Οι ωμέγα 6 προφλεγμονώδεις ουσίες είναι ουσίες που ουσιαστικά ανεβάζουν τους δείκτες φλεγμονής και κάνουν ένα κύτταρο πιο ευάλωτο σε πιθανή επίδραση κάποιας μετάλλαξης ή κάποιου άλλου περιβαλλοντικού παράγοντα. Το κόκκινο κρέας έχει συζητηθεί πάρα πολύ σε σχέση με τον καρκίνο και με το πόσο θα πρέπει να το καταναλώνουμε, ποια θα είναι η συχνότητα, ποιο είδος κόκκινου κρέατος είναι το πιο ασφαλές για τους ανθρώπους. Το μόνο που ξέρουμε προς το παρόν είναι ότι από την αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος, κάτι το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό στις δυτικού τύπου δίαιτες, παράγονται σύνθετες νητρικές ενώσεις στο παχυέντερο και οι οποίες προσκολώνται στο DNA των κυττάρων του εντέρου. Έτσι λοιπόν, αλλάζοντας τη δομή του DNA, αυξάνονται και οι πιθανότητες να συμβεί κάποια μετάλλαξη. Τα γαλακτοκομικά επίσης είναι ένα θέμα το οποίο το τελευταίο καιρό ειδικά έχει συζητηθεί πολύ σε σχέση με την επίδρασή του στον καρκίνο. Πολλές φορές ακούμε είτε στο νοσοκομείο, είτε οπουδήποτε στο ίντερνετ ή σε διάφορα άρθρα που κυκλοφορούν ότι καλό είναι κυρίως οι γυναίκες επειδή έχει βρεθεί κάποια συσχέτιση των γαλακτοκομικών προϊόντων με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού, είτε σε γυναίκες που ήδη υπάρχουν από καρκίνο του μαστού να κόψουν γαλακτοκομικά προϊόντα. Προς το παρόν δεν έχουμε καμία ένδειξη εμπεριστατωμένη ερευνητικά που να λέει πως θα πρέπει οι νοσούντες ή οι άνθρωποι που έχουν αυξημένες πιθανότητες για ανάπτυξη καρκίνου θα πρέπει να κόψουν τα γαλακτοκομικά. Σίγουρα όμως πρέπει να πάρουμε ένα ερωτηματικό στο πώς επεξεργάζονται τα γαλακτοκομικά τα οποία τρώμε και καταναλώνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, πώς γίνεται η επεξεργασία τους, από τι αγελάδες συνήθως προέρχονται, φτάνουν σε εμάς, με τι άλλες ουσίες μπορεί να αναμειγνύονται για να διατηρηθούν περισσότερο χρονικό διάστημα. Είναι όλα αυτά. Από ό,τι έχει φανεί προς το παρόν, το ασβέστιο φαίνεται να έχει θετική επίδραση στην καταστολή των καρκινικών κυττάρων, χωρίς όμως να έχουμε κάποια βασική ένδειξη του ότι ο ρόλος του είναι ευεργετικός και κάτω από ποιες συνθήκες είναι. Οπότε οι δύο τελευταίες, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το ασβέστιο, θέλουν λίγο περισσότερη συζήτηση και έρευνα. Άρα, συμπεραματικά για τον καρκίνο, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως η δυτικού τύπου διατροφή που συνήθως καταναλώνεται στον ανεπτυγμένο κόσμο αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται από μειωμένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, ψαριών, δημητριακών ολικής άλεσης και οσπρίων και αυξημένη κατανάλωση αλατιού, επεξεργασμένων ζαχάρων, χωρισμένων λιπαρών οξέων και φαγητού fast food γρήγορου, ταχυφαγητού το οποίο μπορεί να έχει συγκεκριμένους τρόπους παρασκευής που σίγουρα είναι πολύ πιο νόστιμο, πολύ πιο εύληπτο, αλλά δεν μας εγγυάται και κανείς την ποιότητά του. Άρα όλοι αυτοί οι παράγοντες του δυτικού τρόπου διατροφής, αυτό που ξέρουμε, φθείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα και προωθούν τα πρώτα στάδια της καρκινογένεσης. Πάνω σε αυτό θα μπορούσαμε να πούμε και την επίδραση, να συμπληρώσουμε και την επίδραση όλων των περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως είναι το στρες, η μόλυνση, το κάπνισμα, οι γενικότερες συνήθειές μας, οι οποίες κάνουν τον οργανισμό μας πιο ευάλωτο στην ανάπτυξη γενικότερα φλεγμονών. Πάμε σιγά σιγά παρακάτω και να δούμε τη δράση της μεσογειακής διατροφής στο ζαχαρόδι διαβήτη. Καταρχήν πάμε να δούμε ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση ζαχαρόδους διαβήτη. Πλέον ο τύπος 1 και τύπος 2 τείνει να καταργηθεί.
εξελιχθεί. Πλέον υπάρχει με το ονομασία του που είναι insulin εξαρτώμενος ή μη insulin εξαρτώμενος. Ουσιαστικά ο τύπος, ο διαβήτης τύπου 2 είναι ο μη insulin εξαρτώμενος. Αυξημένες ομάδες ψηλού κινδύνου για εμφάνιση ζαχαρούς διαβήτη είναι η υπέρβαρη και η υπαρχίσαρκη, δηλαδή όσοι έχουν δείχτη μάζα σώματος άνω του 25, όσοι κάνουν καθιστική ζωή, όσοι εμφανίζουν ήδη διαταραγμένη ανοχή στην γλυκόζη, προδιαβητική ασθενής, δηλαδή ένα ζάχαρο που αρχίζει να τσιμπάει σιγά σιγά σε μια πρωινή μέτρηση, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει, βάζοντας τακτικές μετρήσεις, να δούμε την πορεία του. Όσοι έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού που έχουν αναπτύξει διαβήτη, κακό κληρονομικό ιστορικό δηλαδή, οι γυναίκες που παρουσιάζουν διαβήτη κύησης ή γεννούν μεγαλόσωμα μωρά άνω των 4 κιλών, οι γυναίκες που έχουν περιστατωμένο, που ουσιαστικά έχουν επιστοποιημένο σύνδρομο πολυκυστικών νοθικών, οι υπερτασικοί και όσοι έχουν χαμηλά επίπεδα καλής χολυστερόλης HDL και αυξημένα τριγλυκερίδια, καθώς και όλοι οι ασθενείς που έχουν ιστορικό αγγειακής νόσου. Είναι επιρροπής στο να εμφανίσουν κάποια στιγμή στην πορεία τη συγκεκριμένη νόσου και διαβήτη. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια πάμε λίγο να δούμε πώς εμπλέκονται όλα αυτά που μόλις προαναφέραμε. Ο διαβήτης ουσιαστικά είναι αυτό που παρατηρούμε εδώ και ονομάζεται υπερκλικεμία, αυξημένα δηλαδή επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Η παχυσαρκία, η υψηλή περιφέρεια μέσης και γενικότερα η φλεγμονή που μπορεί να έχει κάποιος σε κάποια ομάδα κυτάρων, ουσιαστικά είναι οι παράγοντες που επιδρούν στην μη σωστή παραγωγή της ινσουλίνης. Η ανεπαρκής λοιπόν παραγωγή της ινσουλίνης οδηγεί στην υπερκόπηση του πανκρέατος, δηλαδή το πάνκρεας κουράζεται περισσότερο για να βγάλει, να εκρίνει περισσότερη ινσουλίνη για να προσπαθήσει να κατεβάσει τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Άρα όσο το πάνκρεας κουράζεται, κάποια στιγμή αρχίζει και εξαντλείται. Από εκεί και πέρα, σε αυτό, στην υπερκόπηση του πανκρέατος, έρχεται να συμβάλλει ότι σιγά σιγά τα κύτταρα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν επαρκώς και δεν μπορούν να απορροφήσουν με κάποιο τρόπο την ινσουλίνη που τους δίνουμε. Άρα έχουμε το φαινόμενο της αντίστασης στην ινσουλίνη. Ναι, μεν η ινσουλίνη κυκλοφορεί, αλλά το κύτταρο δεν μπορεί να την πάρει. Αν λοιπόν δεν μπορεί να την πάρει, παραμένει η γλυκόζη υψηλή στο αίμα. Δεν μπορεί να απορροφηθεί να μπει μέσα στο κύτταρο, οπότε παραμένει υψηλή στο αίμα και οδηγούμαστε σε υπερκλικεμία, σε ένα αυξημένο ζάχαρο. Αυτός είναι περίπου ο μηχανισμός ανάπτυξης του ζαχαρόδου διαβήτη. Η μεσογειακή διατροφή πώς μπορεί λοιπόν να μας βοηθήσει στους ασθενείς που ήδη έχουν εμφανίσει ζαχαρόδου διαβήτη. Η μεσογειακή διατροφή είναι χαμηλά σχολιασμένα λιπαρά, που είναι η πρώτη σύσταση. Δηλαδή, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυξημένο διαβήτη, δεν θα πάμε απλά να κόψουμε τη ζάχαρη, τα γλυκά κτλ. Θα φροντίσουμε να μειώσουμε και τα κορευμένα λίπη και την πρόσληψη χολυστερόλης από τη διατροφή. Είναι επίσης υψηλή σε σύνδεση υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο για την καλύτερη ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα. Οι σύνδετοι υδατάνθρακες απελευθερώνουν τη γλυκόζη τους σιγά σιγά, οπότε δεν κάνουν ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα και οι φυτικές ίνες ανταγωνίζουν ουσιαστικά την πρόσληψη της γλυκόζης στην απορρόφηση, άρα βοηθούν στο να κρατάμε σχετικά χαμηλά τα επίπεδα ζαχάρη στο αίμα. Η μεσογειακή διατροφή επίσης περιλαμβάνει καθημερινή κατανάλωση ελαιολάδου, που είναι και από τα βασικότερα. Καταναλώντας περισσότερο ελαιόλαδο, τείνουμε να καταναλώνουμε λιγότερο κορεσμένο λίπος, άρα έχουμε έναν ήδη διαμορφωμένο προστατευτικό μηχανισμό. Και αυτό που επίσης, αν και δεν φαίνεται ξεκάθαρα στην πυραμίδα, προτείνει η μεσογειακή διατροφή, είναι πως χρειαζόμαστε τουλάχιστον μέσα στην ημέρα 4 με 5 γεύματα, το οποίο είναι το κλειδί της ρύθμισης του ζαχάρου σε οποιοδήποτε διαβητικό. Προσπαθούμε γενικότερα να μην έχουμε λιγότερα από 4 γεύματα μέσα στην ημέρα, γιατί εκεί φαίνεται πως οι τιμές του ζαχάρου αρχίζουν να κάνουν κορυφές και βυθίσματα, αυτό που ονομάζουμε. Άρα πηγαίνουμε από την υπεργλυκαιμία στην υπογλυκαιμία, κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν βοηθάει στη σωστή λειτουργία των αγγείων. Έτσι, η μεσογειακή διατροφή με τουλάχιστον 4-5 γεύματα και καθαμερισμό των σύνθετων υδατάνθρακων που υπάρχουν στη βάση της, φαίνεται να δράσει προστατευτικά στο ζαχαρόδι διαβήτη. Για τους διαβητικούς ασθενείς, αν είναι απαραίτητη και η μείωση του βάρους βάσει των ιατρικών εντολών και των εντολών των διαιτολόγων, νομίζω ότι η μεσογειακή διατροφή είναι ένας τρόπος για να αρχίζει σιγά-σιγά να ρυθμίζει το βάρος του, μειώνοντας τα τρόφιμα που είναι και με περισσότερες θερμίδες, τα ενεργειακά πυκνά τρόφιμα, και με θερμίδες που προέρχονται από λιπαρά, από κορεσμένα λιπαρά κυρίως, όπως είναι τα γλυκά, το κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα
με πλήρη χαρά. Όσον αφορά τώρα την πρόληψη του διαβήτη, μέχρι εδώ με τη θεραπεία, μάλλον έχει αρχίσει και φαίνεται σε μια ισχυρή συσχέτιση. Όσον αφορά την πρόληψη, δεν έχουμε ακόμη υπαρκή στοιχεία. Σε μία μόνο έρευνα σε ασθενείς, μάλλον σε εθελοντές και την παρακολούθησή τους στα επόμενα χρόνια για την ανάπτυξη διαβήτη στην Ισπανία με τη μεσογειακή διατροφή, οι εθελοντές παρακολουθήθηκαν για 6 χρόνια, συμπλήρωναν κάθε χρόνο ερωτηματολόγιο διατροφικών συνηθειών, άρα στην πορεία της παρακολούθησης βλέπαμε και τη μεταβολή των διαιτητικών τους συνηθειών και παίρνανε κάθε χρόνο ιατρικό ιστορικό πλήρες. Όσοι λοιπόν φάνηκε πως συμμορφωνόντουσαν σε υψηλό ποσοστό με τη μεσογειακή διατροφή, φάνηκε να έχουν και 83% σχετική μείωση της εμφάνισης διαβήτη. Εδώ και πάλι θα βάλουμε ένα ερωτηματικό, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος προσέχει τη διατροφή του, κατά πάσα πιθανότητα έχει πιο αυξημένες πιθανότητες να είναι και πιο φυσικά δραστήριος ή να προσέχει γενικότερα την υγεία του, αποκλείοντας παράγοντες όπως είναι το κάπνισμα ή άλλες κακές συνήθειες, που όλα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του διαβήτη. Αλλά η άσκηση πλέον τίνει να θεωρείται πως έχει τουλάχιστον τη μισή επίδραση σε σχέση και με τη διατροφή. Δηλαδή 50% η διατροφή και 50% άσκηση θεωρείται αρκετά ικανοποιητική προληπτική δράση για την εμφάνιση του διαβήτη. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την παχυσαρκία, πώς επιδρά η μεσογειακή διατροφή και στην παχυσαρκία. Καταρχήν να δούμε γιατί παχαίνουμε. Αυτό που βλέπουμε είναι μια απλή μαθηματική αφαίρεση. Όσο η ενεργειακή πρόσληψή μας, δηλαδή οι θερμίδες που τρώμε, είναι περισσότερες από τις θερμίδες που καταναλώνουμε, μάλλον το ισοζύγιο είναι θετικό. Άρα, στο τέλος της ημέρας, έχουμε απόθεμα θερμίδων που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Στην αριστερή πλευρά της ζυγαριάς βλέπουμε την αυξημένη ενεργειακή πρόσληψη και πώς αυτή προέρχεται από δίαιτες οι οποίες είναι υψηλές σε θερμίδες, όπως όλες οι τυπού τύπου δίαιτες, και οι δίαιτες υψηλές σε λίπος, όπως επίσης όλες οι δυτικές δυτικού τύπου δίαιτες. Αντίστοιχα, στην ενεργειακή κατανάλωση, στις θερμίδες λοιπόν που ξοδεύουμε κάθε μέρα, τον κυριότερο ρόλο στην παχυσαρκία έχει η καθιστική ζωή. Είναι το μισό της οποιασδήποτε προσπάθειας μείωσης του βάρους. Αν κάποιος δεν αλλάξει την καθιστική ζωή που κάνει, θα προσπαθεί συνέχεια να κάνει δίαιτα για να κατεβάσει, να μειώνει τις θερμίδες που τρώει. Αν όμως δεν κάνει κανένα είδος άσκησης, έχει ουσιαστικά κάνει το μισό της προσπάθειας. Η αυξημένη καθιστική ζωή και γενικότερα η μειωμένη σωματική δραστηριότητα, γιατί η καθιστική ζωή δεν έγινε μόνο στο να κάνω κάποιο οργανωμένο είδος άσκησης, αλλά έγινε και σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες, τις κοινωνικές, του να κάνω τις δουλειές μου γύρω-γύρω με τα πόδια, το να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με τα πόδια ή να πάω στη δουλειά μου με τα πόδια, που δεν είναι οργανωμένη άσκηση. Μπορεί να το κάνω 20 λεπτά τη μέρα για να πάω από το σπίτι μου στη δουλειά ή για να κάνω τις δουλειές του σπιτιού. Όμως και αυτό φαίνεται πως στα παχύσαρκα άτομα είναι μειωμένο. Γενικότερα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά παχύσαρκοι τείνουν να είναι και ιδιαίτερα νοθροί. Ουσιαστικά είναι και πρακτικοί οι λόγοι, γιατί πολλές φορές δεν βγαίνουν από το σπίτι, δεν έχουν όρεξη να βγουν, δεν αντέχουν πια τα πόδια τους να σηκώνουν τόσο βάρος και η μέση τους. Οπότε δρά αρνητικά όλο αυτό και κάθονται ακόμη περισσότερο. Σίγουρα στην παχυσαρκία έχουμε αρχίσει να ψάχνουμε και τη γενετική προδιάθεση, αν και έχει φανεί πως η γενετική προδιάθεση στην παχυσαρκία παίζει μόνο 5% ρόλο. Κυρίως είναι οι θερμίδες που τρώμε και οι θερμίδες που καταναλώνουμε στα πλαίσια της ημέρας. Αυτό νομίζω το σχεδιάγραμμα το έχετε δει όλοι λίγο πολύ. Πότε κάποιον άνθρωπο θα τον κατηγορηποιήσουμε ως παχύσαρκο. Προς το παρόν, ο μόνος δείκτης που έχουμε, ναι, μεν είναι λίγο αντρός, αλλά είναι ο μόνος δείκτης κατηγοριοποίησης που έχουμε, είναι ο δείκτης μας του σώματος. Ουσιαστικά είναι η διαίρεση του βάρους με το τετράγωνο του ύψους μας. Υπολογίζοντας λοιπόν το δείκτημα του σώματος, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους ανθρώπους ως ελιποβαρείς, όταν ο δείκτημα του σώματος είναι κάτω από 85,5, όταν είναι φυσιολογικού βάρους από 18,5 μέχρι 25, όταν είναι υπέρβαρος και ο δείκτης βρίσκεται από το 25 στο 30%, όταν είναι παχύσαρκος από το 30 μέχρι το 40% και όταν είναι βαρέως παχύσαρκος άνω του 40%. Ο κίνδυνος εδώ που βλέπετε έχει να κάνει με τον κίνδυνο θνησιμότητας από οποιαδήποτε νόσο. Όταν κάποιος είναι λιποβαρής, έχει σε σχέση με ανθρώπους φυσιολογικού βάρους αυξημένες πιθανότητες να νοσήσει από κάποιο νόσημα φθοράς ή από οποιοδήποτε άλλο νόσημα. Βλέπετε ότι όλα κάπως κανονικοποιούνται όταν κάποιος είναι φυσιολογικού βάρους με χαμηλό κίνδυνο δραστηριότητας
μέτριο όταν είναι υπέρβαρος και ο κίνδυνος ξανά αυξάνεται όσο αυξάνεται και το βάρος. Στη διπλανή διαφάνεια, αυτό που βλέπουμε, είναι αυτό το οποίο συνήθως συναντάμε στην Ελλάδα ένας κύριος ή μία κυρία που έχει λίγα περισσότερα κιλά γύρω από την περιοχή της μέσης, ένα ζάχαρο που αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει σε μία μέτρηση πρωινή, μία πίεση που όταν εκνευρίζεται ή όταν πάει το βράδυ να πέσει για ύπνο είναι λίγο πάνω από το κανονικό, τριγλυκερίδη αυξημένα και χαμηλή καλή χοληστερόλη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε ένα σύνδρομο το οποίο ονομάζεται μεταβολικό σύνδρομο. Άρα η γενικότερη λειτουργία των αγγείων και όλων των μεταβολικών διεργασιών στον οργανισμό τους έχουν αρχίσει σιγά σιγά να πάσχουν. Δεν σημαίνει πως πρέπει να έχει και τα πέντε στοιχεία για να θεωρείται υποψήφιος μεταβολικού συνδρόμου. Μπορεί να έχει και τρία από αυτά. Αλλά τον κυριότερο ρόλο έχει αυτός εδώ ο παράγοντας που ονομάζεται σπλαχνική παχυσαρκία και έχει να κάνει με την περίμετρο μέσης. Δηλαδή, υπερβάλλον σωματικό λίπος από την περίμετρο μέσης. Και κυρίως αυτό το λέμε γιατί όσο πιο αναπτυγμένος είναι ο λιποδόριος λιπόδης ιστός γύρω από την περιοχή της κοιλιάς και του θώρακα, τόσο πιο αυξημένες είναι οι πιθανότητες βασικά όργανα, όπως είναι οι τέμονες, η καρδιά, το ύπαρ, το πάνκρεας και όλα αυτά, να αρχίσουν να δυσφορούν στις λειτουργίες τους. Άρα προσπαθούμε να μην κάνουμε αυτό που ονομάζουμε κεντρικού τύπου παχυσαρκία. Και αυτό είναι από την εμπειρία που έχουμε κατεξοχή κομμάτι της άσκησης. Δηλαδή, αν κάποιος φροντίζει να ασκείται και προσέχει σχετικά τη διατροφή του, ανεξάρτητα από το σωματότυπό του, έχει λιγότερες πιθανότητες να έχει σπλαχνικού τύπου παχυσαρκία. Ναι, μεν μπορεί όντως οι αποθήκες λίπους να βρίσκονται γύρω από την περιοχή της κοιλιάς, λόγω του σωματότυπου κτλ. Αλλά μπορεί να κρατάει χαμηλά το υποδόριο λιπόδι στο γύρω από ζωτικά όργανα, μόνο και μόνο μέσω της άσκησης και με μικρές διατροφικές αλλαγές. Πώς λοιπόν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την παχυσαρκία με βάση τη μεσογειακή διατροφή? Νομίζω πως η απάντηση είναι η ίδια πυραμίδα. Αν ουσιαστικά αναστρέψουμε τη δυτικού τύπου δίαιτα που ακολουθούμε και μπούμε στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής, της οποίας τα χαρακτηριστικά ήδη έχουμε αναφέρει μέχρι εδώ πολλές φορές, έχοντας τακτική σωματική άσκηση, καταναλώντας καθημερινά και σε κάθε γεύμα φρούτα και σαλάτες και μειώνοντας την κατανάλωση κόκκινου κρέατος και γλυκών, νομίζω ότι κατευθείαν οδηγούμαστε σε ένα ενεργειακό έλλειμμα. Άρα, ούτως ή άλλως καταναλώνουμε λιγότερες θερμίδες, αν φροντίσουμε να καταναλώνουμε τις μερίδες που περιγράφονται στη μεσογειακή διατροφή. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι της επίδρασης της μεσογειακής διατροφής στην παχυσαρκία είναι το εξής. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπερβάλλον σωματικό βάρος και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι παχύσαρκοι αισθάνονται δύσκολα αυτό το αίσθημα της πληρότητας, του κορεσμού. Αυτό που λέμε χόρτασα μέχρι κάποιο όριο. Άρα, φροντίζοντας να έχουμε τρόφιμα τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, έχει φανεί ότι αυτός ο κορεσμός έρχεται συντομότερα. Επίσης, φροντίζοντας να καταναλώνουμε ψάρια και πουλερικά, τα οποία είναι ναι μεν πρωτεϊνικά, αλλά όχι κορισμένων λιπαρών, επίσης η πληρότητα έρχεται πιο γρήγορα. Άρα, αυτό που θέλουμε να ρυθμίσουμε την όρεξη και τον κορεσμό στην παχυσαρκία, έρχεται κατευθείαν σαν απάντηση από τη μεσογειακή διατροφή. Μία διατροφή που είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και πρωτεΐνες που προέρχονται από ψάρια και κοτόπουλο σε δεύτερη φάση, ίσως μπορεί να μας δώσει απαντήσεις καταναλώνοντας λιγότερες θερμίδες τελικά στο σύνολο της ημέρας. Αν επίσης εξαιρέσουμε τρόφιμα όπως είναι τα γλυκά ή αραιώσουμε την κατανάλωση τροφίμων όπως είναι τα γλυκά ή οποιοδήποτε άλλου ενεργειακά πυκνού τροφίμου όπως είναι το παγωτό, όπως είναι τα milkshake, όπως είναι περίεργη χυμή του εμπορίου ή όπως είναι μπισκότα, snack, και όλα αυτά τα οποία είναι ναι μεν πλούσια σε θερμίδες, αλλά δεν μας χορταίνουν πραγματικά. Ταυτόχρονα έχουμε μία μειωμένη θερμιδική πρόσληψη. Άρα, αν αυτό συνδυαστεί και με περισσότερη άσκηση, είναι ένας απλός μαθηματικός αλγόριθμος για να αρχίσει να μειώνεται το σωματικό βάρος. Αν λοιπόν ακολουθώντας μια μεσογειακού τύπου δίαιτα φροντίσουμε να υιοθετήσουμε σιγά σιγά και ορθές διατροφικές κρατικές, οι οποίες κυρίως έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές μας συναναστροφές ή ακόμα περισσότερο και με τις συνήθειές μας, μάλλον έχουμε βρει την πιο
ανώδυνη ίσως καταπολέμηση του υπέρβαρου και της παραστατικίας. Σε αυτές τις ορθές διατροφικές πρακτικές, νούμερο ένα, και αυτό που παρατηρούμε συνήθως και σε παιδιά και σε ενήλικες στην Ελλάδα, είναι ότι δεν καταναλώνουμε οργανωμένο πρωινό. Άρα, νούμερο ένα παράγοντας στα πλαίσια της νοσηλιακής διατροφής είναι να προσθέσουμε και τη συστηματική κατανάλωση πρωινού, τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους. Αυτό επίσης που για μας αποτελεί κλειδί είναι η χρήση των ενδιάμεσων γευματιδίων, των snack κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καλό είναι κάποιος να καταναλώνει δεκαπιανό και αντίστοιχα απογευματινό, ορισμένο, για να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να μειώσουμε αυτό το τσιμπολόγιο. Μπορεί, και αυτό είναι που συναντάμε και πιο συχνά, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι να μην καθίσει κάποιος να φάει δεκαπιανό, αν δεν το έχει μαζί του. Αλλά μπορεί να τσιμπολογάει οτιδήποτε στη δουλειά ή ακόμα και η μαμά που είναι σπίτι και μαγειρεύει, να τσιμπολογάει από την κατσαρόλα και να τρώει είτε το ψωμί είτε το τυρί, τσιμπολογώντας χωρίς να έχει καταλάβει το σύνολο των θερμίδων που έχει πάρει. Άρα θα ήταν προτιμότερο να έχει οργανώσει ένα συγκεκριμένο, ορισμένο σνακ σε χρονική περίοδο 2 με 3 ώρες από το πρωινό και μέχρι να φάει κύριο γεύμα το μεσημέρι, και έτσι θα έχει εξασφαλίσει όσες θερμίδες χρειαζόταν χωρίς να τσιμπολογήσει. Επίσης, αυτό που βοηθάει σαν ορθή διατροφική πρακτική είναι η μειωμένη κατανάλωση γλυκών και αναψυκτικών. Και εδώ έρχεται η μόνιμη ερώτηση των διαιτολόγων: γιατί υπάρχουν γλυκά και αναψυκτικά σπίτι, αφού τη ζάχαρη μπορούμε να την προσλάβουμε τουλάχιστον από τα φρούτα που μπορούμε να καταναλώσουμε, ή από μέλι, ή από μαρμελάδα, ή από ένα σπιτικό γλυκό του κουταλιού. Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν γλυκά σπίτι, γιατί από τη στιγμή που θα έχουμε γλυκά σπίτι, κατά πάσα πιθανότητα οι περισσότεροι από εμάς φάμε. Και αντίστοιχα γίνεται με το αναψυκτικό. Αν δεν το έχουμε, είναι λίγο δύσκολο, ή τουλάχιστον είναι πιο δύσκολο να πάμε και να το πάρουμε. Κάτι ακόμα το οποίο συνήθως είναι χαρακτηριστικό των γυναικών είναι ότι πολλές φορές στα πλαίσια που να προλάβουν ένα απαιτητικό 24ωρο δεν κάθονται να φάνε οργανωμένα, τρώνε μονίμως στο πόδι. Φαίνεται ότι για να καταπολεμήσουμε το υπέρβαρο και την παχυσαρκία θα πρέπει να έχουμε οργανωμένη τη διαδικασία του γεύματος. Δηλαδή να καθόμαστε να τρώμε στο τραπέζι της κουζίνας ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο του σπιτιού, κανονικά με σερβίτσιο, μαχαίρι, πιρούνι, σαλάτα, χωρίς να κάνουμε παράλληλες δραστηριότητες. Χωρίς να βλέπουμε τηλεόραση, χωρίς να είμαστε μπροστά στην οθόνη, χωρίς να μιλάμε στο τηλέφωνο. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να συζητάμε με τους υπόλοιπους στο τραπέζι. Φαίνεται ότι έτσι αντιλαμβανόμαστε καλύτερα και τον όγκο του φαγητού που καταναλώνουμε, αλλά και την ποσότητα των θερμίδων. Καταλαβαίνουμε περισσότερο τη διαδικασία του φαγητού εγκεφαλικά. Βασικό κομμάτι είναι και η διαχείριση της συναισθηματικής υπερφαγίας, αυτό που συνήθως ακούμε όταν είμαι αγχωμένος τρώω, όταν είμαι κουρασμένος τρώω, όταν έχω νεύρα τρώω. Ναι, οκ, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε την αιτία πίσω από αυτό, από αυτή την δύσκολη στρεσογόνο κατάσταση, όπως είναι το στρες, η στεναχώρια και όλα αυτά, και να οδηγηθούμε στον έλεγχο του ερεθίσματος. Γιατί θέλω να φάω όταν είμαι στεναχωρημένος, κάτι άλλο μου φταίει, δεν πεινούσα εκείνη την ώρα για να φάω, κάτι άλλο γίνεται και προσπάθησα να βρω παρηγοριά στο φαγητό. Να οργανώσουμε τη φυσική μας δραστηριότητα με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να πάμε στο γυμναστήριο, όλοι να πάμε να παίξουμε μπάσκετ, όλοι να πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Μπορούμε απλά να βγούμε να περπατήσουμε. Ή να πάμε μια μεγάλη βόλτα το Σαββατοκύριακο με τα παιδιά μας με το ποδήλατο. Ή να κάνουμε κάποιο άλλο είδος μη οργανωμένη φυσική δραστηριότητα, συστηματικά όμως. Και οι κοινωνικές συναναστροφές είναι κάτι το οποίο επιδρά στο υπέρβαρο και την παχυσαρκία. Έχει φανεί ότι οι παχύσαρκοι άνθρωποι συνήθως είναι και πιο μοναχικοί. Οι άνθρωποι που έχουν έντονη κοινωνική ζωή, έντονες κοινωνικές συναστροφές, με παρέες, φίλες, φίλους κτλ., μπορεί να καταλήγουν να πηγαίνουν τις περισσότερες φορές για να φάνε κάτι και να δουν τους φίλους τους, αλλά έχουν αυξημένες πιθανότητες να προσέξουν τι θα φάνε όταν όλοι οι υπόλοιποι στο τραπέζι προσέχουν τι θα φάνε. Είναι λίγο πιο υποψιασμένοι ότι πρέπει να δείχνουν και να φαίνονται ότι προσέχουν περισσότερο. Έστω και έτσι όμως, τελικά καταλήγουν να τρώνε λιγότερο. Πάμε να δούμε λοιπόν και το τελευταίο κομμάτι που αφορά την νόσο Αλτσχάιμερ. Επέλεξα να βάλουμε την νόσο του Αλτσχάιμερ σαν νόσημα φθοράς, γιατί όσο ο ελληνικός πληθυσμός φαίνεται να γερνάει, τόσο μεγαλύτερος είναι ο υποπολασμός και θα πρέπει σιγά σιγά να δούμε πώς μπορούμε έστω και διατροφικά να προλάβουμε ή έστω να παρέμβουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής αυτών των ασθενών. Να πούμε πως η νόσος Αλτσχάιμερ ουσιαστικά είναι μια νευρολογική διαταραχή και έχει να κάνει όχι μόνο στην έκπτωση της μνήμης, αλλά και της ταχύτητας της σκέψης, της εστροφίας και όλων των
των γνωστικών δεξιοτήτων. Είναι άμεση συνάρτηση της ηλικίας, της πρώτερης πνευματικής εργασίας, διάφορων περιβαλλοντικών ερεθισμάτων, της υπερκόπωσης, αλλά κυρίως στην τρίτη ηλικία έχει να κάνει και με τη μονοχικότητα, όπως και με τα καταθλιπτικά συμπτώματα του να μένει κάποιος λόγω της ανυμπόριας του εντός εισαγωγικών εντός του σπιτιού. Έχει φανεί ότι στην τρίτη ηλικία οι άνθρωποι που συνεχίζουν να έχουν κοινωνικές συναναστροφές, όπως ας πούμε πέρα από, από τα αστικά κέντρα, σε κάποιες περιοχές της επαρχίας να πηγαίνουν για συζήτηση στη γειτόνισσα ή οι άντρες να πηγαίνουν στο καφενείο, φαίνεται ότι δρά πολύ ευεργετικά στο να διατηρούν καλά επίπεδα ταχύτητα στη σκέψη τους και γενικότερα όλων των γνωστικών δεξιοτήτων. Προς το παρόν έχουμε περιορισμένα δεδομένα στη σχέση της διατροφής με την νόσο του Αλτσχάιμερ. Ο κύριος Χαρμέας έχει κάνει ιδιαίτερα καλή δουλειά, μελετώντας από το 2006 2.300 άτομα περίπου στη Νέα Υόρκη, προσπαθώντας να τους βάλει να μελετήσει ένα πλαίσιο συμμόρφωσης με την μεσογειακή διατροφή. Και φάνηκε συγκεκριμένη έρευνα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πιστοί στη μεσογειακή διατροφή και στις οδηγίες της, είχαν 40% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από Αλτσχάιμερ, ενώ αυτοί που συμμορφώνονταν μέτρια σε κάποια από τα στοιχεία της μεσογειακής διατροφής είχαν 20% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από Αλτσχάιμερ. Αυτό που βρήκε η συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι η ευεργετική δράση της μεσογειακής διατροφής έγινε στο σύνολό της και όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο, όπως έχουμε στο νου μας τα ψάρια. Ναι, μένει, θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια ότι τα ψάρια όντως βοηθούν τον εγκέφαλό μας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι συνεργιστικά τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής. Αυτό που μόλις προαναφέραμε σε σχέση με τα ψάρια και το πόσο πλούσιο είναι σε πολυακό και στα λιπαρά οξέα για την προστασία του εγκεφάλου, με μία από τις έρευνες που είναι αρκετά τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη, μελετώντας 1613 άτομα ηλικίας όπου η νόσος του Αλτσχάιμερ έχει αρχίσει να έχει τους μεγαλύτερους υπολογισμούς, δηλαδή από 45 έως 70 ετών, η διατροφή των ανθρώπων που ήταν πλούσια σε λιπαρά ψάρια, όπως προείπαμε, ψάρια που υπάρχουν και στις ελληνικές θάλασσες, μάλλον οι άνθρωποι που κατανάλωναν διατροφή πλούσια σε ψάρια είχαν 19% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν προβλήματα πνευματικών δεξιοτήτων και 28% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν προβλήματα στην ταχύτητα της σκέψης τους. Η διατροφή, η οποία είναι πλούσια σε χοληστερόλη, από την άλλη πλευρά, φάνηκε να έχει 27% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ανεπάρκειας της μνήμης και άλλο τόσο, 26% μειωμένης ευστροφίας. Τα πράγματα στο Αλτσχάιμερ, τα δεδομένα στο Αλτσχάιμερ, ναι, μεν μπορεί να είναι ακόμη πολύ πρόβλημα για την Ελλάδα, αλλά σε γενικότερα μεγάλες έρευνες που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται και σε μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες, κυρίως στην Αμερική, οδηγούνται σιγά σιγά στο ότι πιθανόν για να αντιμετωπιστεί ή να προληφθεί διατροφικά η νόσος του Αλτσχάιμερ, ίσως χρειάζεται να έχουμε συνδυασμό διατροφικών μοντέλων, όπως είναι η μεσογειακή διατροφή και η δίαιτα DASH. Η δίαιτα DASH, αν την έχετε ακουστά, είναι ουσιαστικά η πρώτη δίαιτα που οργανώθηκε και τεκμηριώθηκε στην Ευρώπη σε σχέση με την υπέρταση. Είχε υψηλή περιεκτικότητα σε γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά χαμηλή σε κρέας, χαμηλή σε αλάτι, συγκεκριμένη ποσότητα υδατάνθρακων. Και έχει φανεί σε πειραματικό στάδιο, βέβαια, ακόμα, ότι ένα συνδυασμό των κλασικών χαρακτηριστικών της μεσογειακής διατροφής με τη δίαιτα DASH οδηγεί σε ένα σχήμα το οποίο το έχουν ονομάσει MIND και θεωρείται πως θα είναι το αμέσως επόμενο πεδίο έρευνας σε σχέση με την νόσο του Αλτσχάιμερ. Στον συνδυασμό και των δύο αυτών διατροφικών μοντέλων, σίγουρα τα τρόφιμα τα οποία οι ασθενείς, οι εθελοντές, θα έπρεπε να καταναλώνουν κατά κόρον είναι τα πράσινα λαχανικά, η ξηρή καρπή, τα μούρα, το κρασί, το ελαιόλαδο, τα φασόλια, τα ψάρια και τα πουλευκά. Τα περισσότερα από αυτά λοιπόν υπάρχουν στη μεσογειακή διατροφή, ενώ θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά το κόκκινο κρέας, το βούτυρο, τα γλυκά, τα τυριά και τα τηγανιτά. Κλείνοντας λοιπόν και χωρίς να θέλω έτσι να σας κουράσω περαιτέρω, γιατί ήταν ιδιαίτερα μεγάλη παρουσίαση, θα πρέπει να πούμε πως η μεσογειακή διατροφή, από ό,τι έχει φανεί από τις μελέτες που ήδη υπάρχουν ως τώρα, αποτελεί θεμελιώδη βάση για τη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων φθοράς, στο σύνολό της και όχι μεμονωμένα. Προς το παρόν, δεν μπορούμε να αποκόψουμε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό το οποίο φαίνεται να έχει όλες τις ευεργετικές επιδράσεις. Είναι το σύνολο και είναι και το σύνολο των συνηθειών των λαών της Μεσογείου. Η υιοθέτηση των διατροφικών συνηθειών του μεσογειακού τύπου είναι μάλλον αναγκαία αν θέλουμε να προλάβουμε τα νοσήματα φθοράς
και γενικότερα τη βιολογική γύρανση του οργανισμού μας. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ. Ευχαριστώ.